Έτσι που λες, τα σκαλάκι. Δεν θα μου πεις εσύ για ροξέτε εμένα. Είσαι πολύ μικρός, ούτε για τη γειτονιά, για τα καφέ, για τίποτα. Θα στα πω εγώ. Γιατί τέτοια επίδεση. Δεύτερο πρωινό με το Σωτήρι, λίγο τον ξεκινάμε. Όχι, χθες τον πήγα στο γλυκό. Σήμερα τον φορτωμένο με το Σωτήρι. Πάει να μου τη βγει, μου λέει: εγώ όταν άκουγα ροξέτ, λέει και τα λοιπά, δεν ξέρει, δεν του εκτιμά και τα λοιπά. Και έγινε ένα σοου, ένα σκηνικό. Σε ποιο μαγαζίλιο έπαιζε ροξέτ στη γειτονιά μα τότε πάρα πολύ και τα λοιπά. Δε, όχι αυτά, όχι εκεί. Άλλο μου είπε: έλα πιο προ το κέντρο, φύγε πιο προ τα εκεί. Όχι, εγώ νόμιζα το άλλο, τα κότων, τα μότων. Και ο Γιάννη Αντωνόπουλο μπλέχτηκε μέσα, δεν ξέρω πώ έγινε αυτό το. Η ροξέτ με το Γιάννη. Έχω, παιδιά, είναι τραγικό, ε. Έχω ταυτίσει του ροξέτ με τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Για τον οποίο ο Θωμάς τον έκανε τρελό θέμα, λέει ρε Γιάννη, μίλα καμιά φορά λυκή για τον εθνικό. Έλεος λέει μόνο με τον Μπάου και τα λοιπά, στον εθνικό τόσα χρόνια ήσουν. Πάρα πολύ ωραίος. Μια ζωή με φανέλα απ' έξω ο Γιάννης και κατεβασμένες κάλτσες, Σωτήρη. Μια ζωή έτσι. Και στον Μπάου και έτσι δεν έπαιζε. Εθνικό το θυμάμαι έτσι. Στον Μπάουκ πώς έπαιζε. Αυτό και τέτοιο φόλα Μπάουκ, ναι, αυτό με τον Γιάννη, ναι. Ναι. Τον θυμάμαι στον εθνικό μια ζωή, φανέλα απ' έξω. Και καλτσούλες κατεβασμένες. Ωραίος. Ηρωικό αριστερό μπακ. Ηρωικό αριστερό μπακ. Έτσι. Παιδιά, εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη. Για ένα ακόμη πρωινό κάνει τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σας. Η Μαριλίζ είναι εδώ σε ετοιμότητα στην γραμματιακή υποστήριξη. Έχετε και την καλημέρα της Μαριλίζ. Τώρα μην πω στα πλαίσια αυτού που λέμε χρηστικές πληροφορίες ότι στους κεντρικούς άξονες της πόλης γίνεται χαμός. Θα ήταν νομίζω περιττό. Δηλαδή. Είναι πλέον πραγματικά τριτοκοσμικό το κυκλοφοριακό. Γι' αυτό και ο Χρύσανθος δεν αργεί ποτέ, έρχεται από το Βαθύλακο, που εκεί τα πράγματα, από εκείνη τη μεριά τα πράγματα είναι άνετα και είναι στην ώρα του. Εδώ, από εμάς, για εμάς ειδικά τους ανατολικούς προς το κέντρο, είναι πραγματικά σαν να είσαι στη Μανίλα. Λείπουνε μόνο τα κάρα με τα βόδια. Κλαίω, έλα παραπονιάρι μου, έλα. Τι κάνει ο παραπονιάρης, καλά είναι. Το άσχετο, ό,τι να είναι. Παιδιά, ο Τσάλτ έχει πάρει χρώμα. Κάτσε καλά. Μαζεύει τώρα γιατί στην Ολλανδία θα γίνει σαν το γάλα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Σε εσάς, χθες δεν έβρεξε σε εμάς, τίποτα. Α, πήγες εκεί πέρα. Πώς, θάλασσα για δώσμο. Καλά, ρε φίλε. Α, μην είναι και αυτό. Εντάξει, okay, sorry, ναι. Γιατί λέω τώρα, εντάξει, μια βουτιά, μια ώρα δεν έκανες, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αδέρφια, η SM... Εδώ, ο Τσάλτ. Έρχομαι να πούμε για αυτούς που πουλάει μόνο, πάω, ξέρω, μόνο πουλάει. Καλό χρήμα, καλό παίρνει, καλό χρήμα, εντάξει αυτό. Ναι. Ο Κουτσός ο άχρηστος ήρθε. Έτσι λένε οι παοξίδες. Εντάξει, αν ήρθε ο Κουτσός ο άχρηστος, ναι. Λοιπόν, ενωμένη δυνατή τρόικα, ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας θα είναι εδώ, τον περιμένω σε λίγο. Τον περιμένουμε, είχε μια προσωπική ιστορία το παλικάρι, υποσχέθηκε ότι θα έρθει. Εγώ μακάρι να πάνε όλα καλά και ο Παναγιώτης να είναι, δεν τον παρησύγει κανένας. Ο Παναγιώτης είναι πάντα εδώ πέρα σε ετοιμότητα. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα με το χαλί μας και επανερχόμαστε. Λοιπόν, κλείνει ο Σωτήρης στο χαλάκι μας. Πάμε λίγο για λίγο χωρίς μουσική, έτσι για δύο λεπτουδάκια. Ένα βασικό θεματάκι, καταρχάς εγκλημάτισα χθες. Μέγας βλάκας, πραγματικά. Μιλάμε για μέγα βλάκα, ειλικρινά. Βάζω το κουιζάκι και δεν λέω ότι έχει έπαθλο. Το υπεντάραμα από την Αγγλία. Με αρκετά παναγούλια. Το 5-0 το φιλικό στο Wembley. Μέγας βλάκας. Νομίζω αν το ανέφερα μόνο μία φορά στην αρχή. Οπότε σήμερα το τονίζω, προσέξτε. Το Σάββατο το βράδυ του Σαββάτου, τώρα πριν 4 μέρες. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έκανε ένα υπέροχο δώρο στην κόρη του. Παιδιά, ότι ερχόταν πρωί που θα υμνούσα εγώ, Κυριάκο Μητσοτάκη, ειλικρινά, αν μου το λέγει ο Δασκαλάκης, ότι ξέρεις κάτι, εσύ ένα πρωί θα υμνήσεις Κυριάκο Μητσοτάκη. Sorry, με όλο το θάρρος θα του λέγα, άντε ρε Δασκαλάκη παράτα μας. Άντε βρε παράτα μας. Άντε φύγε από εδώ. Το κάνω τώρα. Το κάνω τώρα και όχι υμνώ, υποκλίνομαι σε Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ του Σαββάτου έκανε ένα υπέροχο δώρο στην κόρη του, η οποία πήρε το πτυχίο από το πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδαζε στη Βουλγαρία. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Sorry. Συγγνώμη. Sorry. Άλλη κοτσάνα. Ξεκινάμε με και άλλη κοτσάνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την πήγε πού Σωτήρη Δασκαλάκη, σε ποια συναυλία. Άντε, εδώ τώρα το Δασκαλάκη, κάθε το Δασκαλάκη με κοιτάει. Αυτά δεν. Μετά, άμα τον κράξω, θα είμαι εγώ αλήτης, θα φταίω, ότι κυνηγάω τους ηχολήπτες, τους στοχοποιώ.
και τα λοιπά. Την πήγε Σωτήρη Δασκαλάκη στους Τζέθρο Ταλ, στο Ηρώδιο, τον οποίον είναι οπαδός. Άρα, εγώ και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν ξέρω τι διαφορές έχουμε, σίγουρα όμως έχουμε δύο κοινά. Πρώτον, και οι δύο λατρεύουμε τους Τζέθρο Ταλ και τρώμε και οι δύο τη μερέντα μας στη φέτα με βούτυρο. Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Που σε κράξαν χθες πάλι άπειροι παοκτσίδες. Άπειροι, ενώ και όταν έφυγα από την εκπομπή έφαγες κράξιμο, επαναλήφθηκε αυτό που μου έχουν πει άπειρες φορές ο παδί του ΠΑΟΚ για σένα. Μην τον αφήνεις, είναι καλός, χρυσός Άγιος, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Όταν πάει η συζήτηση στη γαστρονομία, όταν πάει στην μάσα, μην τον αφήνεις να εκφράζεται. Μας προσβάλλει. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, πάω οξύτες με αισθητική, με άποψη κτλ. Τα λατρεύω αυτά. Το θέμα ποιο είναι, όχι ότι μόνο πήγε ο Κυριάκος στον Τζέθρο Ταλ, αλλά έκανε και backstage και είχε συνομιλία, διάλογο με φυσικά το τεράστιο αυτό πνεύμα που ακούει στο ονοματεπώνυμο, αυτή την ιδιοφυΐα που ακούει στο ονοματεπώνυμο Ιαν Άντερσον. Υπάρχουν και φωτογραφίες, ο Δασκαλάκης δεν πιστεύει τίποτα όπως θα του λέω, τον δείχνω backstage και φωτογραφία, διάλογο με Ιαν Άντερσον του Κυριάκου. Τι θα ήθελα από εσάς? Θα βραβεύσουμε σήμερα, θα επιβραβεύσουμε μάλλον, το πιο ευφυές, το πιο έξυπνο μήνυμα που θα έχει. Απόσπασμα θα σταλεί σε ενσεμιέρα του Λίμπερο και θα έχει ένα έστω πολύ πολύ μικρό αποσπασματάκι από τον διάλογο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ιαν Άντερσον. Υπάρχει μια φωτογραφία, κυκλοφόρησε αυτή αρκετά, όπου ο Ιαν Άντερσον τον κοιτάει με απορία και τον δείχνει τον Κυριάκο με τον δείκτη του δεξιού του χεριού. Βοηθάω λίγο, δίνω έτσι και μια εικόνα. Μιλάμε για ιδιοφύη, έτσι, παίζει 7-8 όργανα, γράφει, δεν είναι, αυτά που γράφει δεν είναι στίχη, είναι φιλοσοφία, είναι διανοούμενος, δεν σχολιάζω, ιστορία, 50 χρόνια, Τζέθρο Ταλ φέτος, γράφει στίχους, τραγουδάει, παίζει 7 όργανα, συνθέτει, ενορχιστρώνει, μιλάμε για μια διάνοια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής τον τελευταίο αιώνα, ξεκάθαρα. Λατρεμένος Ιαν Άντερσον, τους ερωτεύθηκα από τα 12 μου, 13, τους Τζέθρο Ταλ και έχω τα πάντα, από όσο θυμάμαι. Ίσως να μου λείπει ένα άλμπουμ, έχουν βγάλει 50-60 άλμπουμ, ίσως να μου λείπει ένα άλμπουμ. Μπορεί ένα να μου λείπει από αυτά της τελευταίας 7-8 ετίας. Το καλύτερο μήνυμα, το πιο έξυπνο, το πιο ευφυές, θα επιβραβευθεί. Διάλογο του Κυριάκου Μητσοτάκη με Ιαν Άντερσον στα καμαρίνια του Ηρωδίου μετά το πέρας της συναυλίας του στο Ηρώδιο, όπου έγινε χαμός. Βαθιά υπόκληση σε Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα βρήκα δύο κοινά με τον Κυριάκο. Και οι δύο είμαστε φαν, είμαστε φανς τον Τζέθρο Ταλ και οι δύο τρώμε τη μερέντα, βούτυρο και από πάνω μερέντα. Ειδικά, μπράβο στον Παοκτσή, χθες με σταμάτησε, πες λέει τον Βλάκα αυτόν, τον Παναγιώτη, που ποδοσφαιρικά λέει μαζί του να είμαι και εγώ πάω και τα λοιπά, δεν σχολιάζω. Αλλά ειδικά σε φρυγανιά, αν είναι ολικής, εγώ τρώω ολικής σίκαλης, το λέω στο Σωτήρη, δεν ξέρω Σωτήρη, νομίζω και εσύ αν τρως φρυγανιά πιο πολύ, εγώ παίρνω, θα σου πω και ποιας εταιρείας μετά έξω που θα βγω, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή τιμή. Τι, είσαι γατώνη, έλα από εδώ, να φύγει ο άλλος. Ο άλλος ακόμα θα κοιτούσε, μπορεί να λέει Αντίντας, Πούμα, πάνω σαν τζάμια όλοι. Επειδή είναι πολύ μαυριδερή, να βάλεις μερέντα πάνω, δηλαδή είναι μαύρη μαυρίλα. Θες κάτι λίγο να σπάει το ματάκι, ρε παιδί μου, να σπάει λίγο στο μάτι κάτι. Αυτό, εντάξει, τέλος. Τέλος. Ήρθε το πρωινό αυτό, εγώ το μικρόφωνο αυτό, υμνό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τέλος. Το ζήσαμε και αυτό. FM κενό. Το μηνυματάκι σου, αποστολή στο 54526. Το έπαθλο για το πιο έξυπνο, το πιο ευρηματικό μήνυμα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Ευχαριστούμε Αντώνη, The Master of Oracis Δημητριάδης, ο οποίος μας στηρίζει για, αν δεν κάνω λάθος, 5η-6η χρονιά, αν βάλω και τους Λουσλιμπερίστας που είχαμε τότε βράδυ με τον Γιώτη το Βεντούρι. Έτσι, Γιώτη καλημέρα, να είσαι καλά. Άλλο παοκτσάκι άρρωστο, αλλά φόλα Ιταλία αυτός. Εκεί έχουμε μεγάλη διαφορά. Εδώ πέρα είχε γίνει ρημαδιό την άλλη φορά. Ξέρεις τι έγινε με τον Καβαδία, ε? Πήγε να φύγει. Τρώμαξε. Φύγανε εδώ πόρτες, χερούλια αυτά. Βράδυ, ναι, 8 με 10. Ο Καβαδίας πήγε να φύγει. Λέει φεύγω. Έτρεμε. Για, με αφορμή Ιταλία και Αγγλία. Μέσα στο Euro. Χαμός γινόταν. Μας θα έρχονταν αστυνομία από εδώ πέρα από κάτω.
Με τον Βεντούρη δεν έχουμε διαφωνήσει ποτέ για ΠΑΟΚ. Ποτέ. Για Ηρακλή, για Άρη, ποτέ. Ποτέ για Ολυμπιακό, τίποτε. Σε τοποθετήσεις, ναι. Αλλά ποτέ, ρε παιδί μου, ούτε την παραμικρή κόντρα. Για την Ιταλία και την Αγγλία έγινε χαμός. Εδώ πέρα, ρημαδιό. Αυτά. Βλέπω SMS-ικό ξεπαρθένιασμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Επειδή λοιπόν κάναμε αναφορά σε Τζέθρο Ταλ, με αφορμή την παρουσία του στο Ηρώδιο, πριν από 4 βράδια, ο Σωτήρης ετοίμασε κάτι σχετικό. Δεν υπάρχει. Το μεγαλείο της pop rock, rock pop, μεγαλείο, τέλος. Είναι η Σουηδία σε αυτά η πρωτεύουσα, τέλος. Τέλος, κουπλέ, ρεφρέν, ψαγμένες λεπτομέρειες, όλες. Δηλαδή, εντάξει, μετά μου λέει ο άλλος, Slayer ακούς. Τι Slayer, ρε φίλε. Τι Slayer, ρε φίλε. Μας πάρουν μέσα. Τι αμέγκαντε θα ακούς. Τι μέγκαντε, Testament ακούς. Τι Testament, ρε φίλε. Θα με τρελάνεις. Θα αφήσω Ροξέτη να πάω στους Testament. Χαπακωθούμε πρωί-πρωί εδώ πέρα, μας κάνετε, μας οδηγείτε στην απόγνωση. Δεν υπάρχουν αυτά. Μας κάνετε χαζέψουμε. Μπράβο, τεράστιο Ροξέτ. Είπα, λέω, Σωτήρη, έχουμε κάτι σχετικό. Έχουμε Ιαν Άντερσον και τα λοιπά. Τζέθρο Ταλ μου λέει, πάρε, σου έχω ετοιμάσει, λέω, είναι στα καπάκια αυτό. Τον παραδέχομαι. Υμνώ, κυρίες και κύριοι, Σωτήρη Δασκαλάκη για την υπέροχη πρωτοβουλία που πήρε να χαιρετήσει το θεματάκι με Τζέθρο Ταλ και Κυριάκο Μητσοτάκη με Ροξέτ. Λέγαμε με τον Σωτήρη, επειδή ο Σωτήρης είναι και αυτός ανατολικός, όπως και εγώ, που έπαιζε πάρα πολύ σε μαγαζιά εκεί, καλά έπαιζε παντού. Ειδικά το κομμάτι αυτό και ένα άλλο που είπε ο Σωτήρης, θα το βάλει μετά, που μου το είπε ο Σωτήρης, ας πούμε, το πολύ που το ζήτησα να το ετοιμάσει. Και σε ταβέρνες παίζανε. Έχω πάει σε ψισταριά και έπαιξε και ένα κομμάτι Ροξέτ. Δηλαδή ανάμεσα σε Στράτο Διονυσίου, ξέρω εγώ, και Πάνο Γαβαλά με Ρία Κούρτη. Τεράστιο. Πάνο Γαβαλά τεράστιο. Έχει πετάξει και Ροξέτ. Λέμε πολύ έτσι καφέ τέτοια, ρε παιδί μου, και θυμηθήκαμε και του είπα για ένα μαγαζί. Εκεί είχα γνωρίσει τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Ψέματα. Συγγνώμη. Λάθος εγώ. Του είχα μιλήσει πρώτα με τον Εθνικό. Τον είχα δει κανένα δύο φορές, αλλά σε μάτς, σε ξενοδοχείο κτλ. Ή μετά από αγώνα. Τιμή ήταν με αντίπαλο τον Ηρακλή. Μετά από Ηρακλής Εθνικός. Εκεί όμως τον έβλεπα, πήγαινε ο Γιάννης. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, τον είχα δει εκεί πέρα τουλάχιστον 3-4 φορές και μιλούσαμε εκεί πέρα με τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Στον Κάκτο, παιδιά. Αν έχετε αναμνήσεις έτσι από Κάκτο, Ροξέτ και τα λοιπά, εκεί ανατολικά, ξέρετε περιοχή στην Μαρία Κάλλας. Σωτήριο δρόμο είναι Μαρία Κάλλας, λίγο πριν τη Γενική Κλινική και λίγο πριν το Ποσειδόνιο. Εκεί πέρα, ας πούμε. Δίπλα στη Θελική Ρομάνς, ο Κάκτος, και το λέω τώρα γιατί δεν κάνω διαφήμιση, δεν υπάρχει έτσι. Ναι. Αλλά με άλλη ονομασία, άλλη διεύθυνση, καμία σχέση. Ναι, δεν μιλάω για κάτι, κάποιοι που με ακούσουν από μέσα που είναι, τα παίρνει από τον Κάκτο, τα παίρνετε μαύρα κτλ. Καμία σχέση. Θυμάμαι ότι σε 2 με 2,5 ώρες ο Φόρης, ο Σωτηράκης, καλημέρα Φόρη, μου λείπεις, έχω χάσει reality, τι κάνεις. ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ, άρρωστος ο Φόρη. ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ, βασικά Λίβερπουλ. Και Αγγλία, άρρωστος. Αγγλία και Λίβερπουλ, άρρωστος. Μπέβαια, καμία σχέση Λίβερπουλ με Αγγλία, τέλος πάντων. Ο Φόρης έπαιζε 3 κομμάτια ροξέτ οπωσδήποτε. Σε 2 με 2,5 ώρες, 3 κομμάτια ροξέτ το λιγότερο. Τότε πολύ στα ντουζένια τους. Γούστρα μια κοπελίτσα τότε, πάρα πολύ. Πέθανα για αυτήν, αυτή όχι για μένα. Και το κομμάτι, ας πούμε, αυτό, γενικά Ροξέτ, τους έχω ταυτίσει κάπως με αυτήν. Που παραπέμπει και λίγο σε Σουηδέζα. Καλημέρα, Έφη. Είτε ακούσετε όχι, καλημέρα, Έφη. Να είσαι καλά. SMS-ικό ξεπαρθένιασμα από τον 164, αγαπημένος ΠΑΟΚτσής. Καλημέρα. Έμαθα σε ομάδα της πόλης κάνουν καλά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Μπορείτε να μου στείλετε πληροφορίες. Φύγε ρε αλυταριό. Φύγε ρε αλυταριό. Καλά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Τον ακούτε Αριανή. Τον ακούτε τι λέει. Ο Νεόπλουτος με έπαρση. Ζαγόρας. Γιώργος. Αυτό το λέει. Τον ακούτε Αριανή. Τον ακούτε τι λέει ο Νεόπλουτος με έπαρση. Ο Παοξής 164. Καλημέρα λέει. Έμαθα σε ομάδα της πόλης κάνουν καλά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Μπορείτε να μου στείλετε πληροφορίες. Αδερφέ, θα σου απαντήσει ο Χρύσανθος σε λίγο. Εγώ θα σου πω μόνο το εξής. Ότι τώρα πριν από λίγο, ήταν ο Σωτήρης μπροστά, δεν λέω ψέματα, που άνοιξε την πόρτα του προ-στούντιο, του χώρου που είναι ο ηχολήπτες, έκανε την κίνηση με το δεξί ποδάρι σηκωμένο και να το τεινάζει όπως κατουρούν οι σκύλοι. Δεν ξέρω αν σε καλύπτω. Αν δεν σε καλύπτω εγώ, σε λίγο ελπίζω να σε καλύψει περισσότερο ο Chris Chalt. Να πούμε λίγο τι γιορτές είναι σήμερα να δούμε. 5η 20 του Ιούνιου, σωτηρία του 2019.
Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλίστου Αριστοκλής Ελισέος Πίνας. Πίνας το πει με γιώτα, έτσι, όχι με εψιλον γιώτα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να κάνω την ερώτηση την οποία τη θέτω κάθε χρόνο και απάντηση δεν έχω πάρει. Μεθοδίου Πατάρων σήμερα, και είναι μάλιστα μεγάλη γιορτή, λένε. Αυτές οι πατάρες πού βρίσκονται, ρε παιδιά? Το ρωτάω σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτές οι πατάρες πού βρίσκονται, Μεθοδίου Πατάρων, πού βρίσκονται οι πατάρες? Πριν από 3 χρόνια μου είχε έρθει μία απάντηση τιτανοτεράστια. Θα την σχολιάσω σε λίγο. Απλά επειδή εγώ είμαι από χωριό, είμαι από τον Τεπό, δεν τα πιάνω και εύκολα. Μου είχε στείλει κάτι κάποιος πριν από 3 χρόνια, αλλά ακόμη δεν το επεξεργάζομαι στο μυαλό μου. Έχω μπει στη διαδικασία αυτή, δεν μπορώ να το πιάσω. Θα πάμε στο break με το μήνυμα του 211, λατρεμένος, δεν σχολιάζω. Καλημέρα παιδιά. Συγγνώμη για την απουσία τόσων ημερών, αλλά ο Μπέμπης βλέπετε. Καλή εκπομπή να έχετε και εμείς καλή ακρόαση. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρη. Εσύ αγόρι μου δεν υπάρχεις. Δηλαδή πραγματικά με σένα, δηλαδή, ναι, λέω, ρε παιδί μου, ναι, για τέτοιους ανθρώπους αξίζει να τρως τη μάπα χιλιαδιού. Νίκο ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρη. Ξανά μάνα καλώς ήρθε ο Μπέμπης, παλικάρι μου. Μακάρι για καλό λόγο για τον Μπέμπη να μην μας ακούς και 300 μέρες. Για καλό λόγο, προς Θεού. Αλλιώς χαρά μας να μας ακούς με τον Μπέμπη μαζί, όπως και είναι χαρά μας που μας ακούει η Αναστασία Δασκαλάκη Τζούνιορ. Η Αναστασία η Τζούνιορ, η μικρή, όχι η μεγάλη, η μαμά του Σωτήρη, η κόρη του. Λοιπόν, πρώτο break, FM και ονόμενη μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Θέλουμε ένα αποσπασματάκι από τον διάλογο του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου στα Καμαρίνα του Ηρωδίου με τον τεράστιο Ιαν Άντερσον, τον Τζέθρο Τάλ. Γράψτε Ιαν, Ιώτα, άνω κάτω τελεία, Κάπα, Κυριάκος, άνω κάτω τελεία. Αυτά. Επαθλάκι έχει. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ώρα στο Topic Express. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με τον λίμπερο της καρδιάς σας. Συνεχίζουμε και ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω. Κανονίζουμε τις διακοπούλες μας πάντα εδώ στην παρέα του Λίμπερο 107,4. Με Μάριο Ασλαμή να είναι μαζί μας, να μας δίνει το ρυθμό της καρδιάς μας. Γιατί αν ακούτε την καρδιά σας, πάντα στο τέλος παίρνετε τις σωστές αποφάσεις. Αν ακούμε την καρδιά μας, τότε η απόφαση είναι η σωστή. Λίμπερο 107,4 εκεί έξω, ελπίζω να περνάτε καλά. Διακοπούλες, Ιούνιος, καλοκαιράκι και εδώ στο Λίμπερο είμαστε μαζί σας. Έρχεται ο άλλος. Θα σε σηκώσει και με τσαμπουκά. Ρε, τι είναι αυτά που έχεις βάλει, ρε! Τι λύσε του Γιο Χάρτρε! Έτσι μου προέκυψε. Αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε! Έτσι μου προέκυψε. Τσαουσόπουλε! Τσαουσόπουλε! Δεν πήγα έτσι. Μακάρι να είχα τα μαλλιά του Πέτρου. Μακάρι να είχα τα μαλλιά του και τα λεφτά. Και τα λεφτά του. Και, τα λεφτά να, του. Να, και τις γκόμενες που έχει πάει. Πιο πολλές που πάει εγώ. Ναι. Λοιπόν. Βόλτα με το μηχανάκι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Φίλε, άργησε, άργησε, του φάγα τη θέση. Σήκω. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό είναι το κάνει ο Παναγιώτης. Από εδώ θα κάθομαι και να κάθομαι στο air condition το καλοκαίρι. Θα κάνω αυτό. Έτσι, εκεί. Αυτό καλό. Αυτό καλό. Κάτσε Παναγιώτη, τώρα δεν τον αποσυντονίζει έτσι. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό θέλω. Δεν είναι και σαν το ζεν. Χαλάει το ζεν. Αυτό θέλω. Χαλάει το ζεν. Αλέξη, δεν βάλε. Αλέξη, για τον Τσίπρα. Αλέξη. Αλέξια. Όχι, Αλέξια όχι. Αλέξια όχι. Μα μιλάμε τώρα και κάτσε, περίμενε, λύσε το δυο χάρτη. Σωτήρι, βάλ το δυνατό. Το δικό σου που έχει ψυχή όταν μπήκα. Επειδή παίζω στην Κύπρο. Το κατάλαβα, ναι, ο Σεφταλιάς 3. Λοιπόν, παιδιά. Έλα. Ήρθε ο Παναγιώτης είναι εδώ, Τσαλτίδης είναι εδώ. Ευτυχώς, όχι, τίποτα. Λοιπόν, το βασικό θεματάκι για σήμερα. Ναι. Το βασικό, και μετά πάμε σε όλα τα άλλα. Μας στείνει η κομπή 164 και ο Θουβού μήνυμα έπος. Θουβού, το μήνυμά σου σήμερα είναι έπος. Λοιπόν, καταρχάς ρώτησα πού βρίσκονται αυτές οι πατάρες. Είναι Μεθοδίου Πατάρων. Κάθε χρόνο το ρωτάω, απάντηση δεν έχω πάρει. Ναι. Λοιπόν. Κυριάκος Μητσοτάκης, βράδυ Σαββάτου, προσκυνώ τον ημνό, δεν υπάρχει. Πήγε με την κόρη του, της το έκανε δώρο για το πτυχίο που πήρε από ΗΠΑ, την πήγε στο Ηρώδιο, στο live των Τζέθρο Τάλ. Εκεί έκανε και backstage, είχε διάλογο για περίπου 6-7 λεπτά ο Κυριάκος με τον Ιαν Άντερσον, τον leader, το πνεύμα το τεράστιο αυτό την ιδιοφυΐα, τον Τζέθρο Τάλ, έτσι. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, η πιο έξυπνη, η πιο ευρηματική απάντηση θα καβατζώσει ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Δώσε λίγο μουσική Σωτήρη για να πάμε στο μήνυμα τώρα που είναι εδώ ο Χρύσανθος. Εγώ δεν θέλω να είμαι δίκαιος, δεν κάνω αλητίες. Δώσε μουσικούλα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη μουσική. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα. Που νομίζουμε ότι είμαστε στο Sunshine. Διαβάζω το μήνυμα
του 164, αδικία που έκλεισε ο σταθμός. Ιβάν Κάρλος. Διαβάζω το σταθμός δεν έκλεισε. Άλλαξε φιλοσοφία γιατί δεν πουλούσε τίποτα και τώρα πουλάει πενταπλά με ελληνική μουσική. Πενταπλά. Λοιπόν. Πενταπλά, μέχρι και εσύ μπορεί να πουλήσεις. Σαράπ. Παιδιά, τόση ώρα, μισή ώρα έστεινα, πάει το πράγμα να κάνουμε και μετά. Να διαβάζει το μήνυμα. Να διαβάζει το μήνυμα. Μην. Όποιος μπαίνετε να μην. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, διαβάζω του 164 ξανά μαζί με το Θουβού που ήρθε τώρα και δεν το διάβασα. Έτσι. Είπαμε Νίκο Πάουκας στο χώρι, δεν μα συγκινεί, μα διαλύει. Και πάμε τώρα στο 164. Καλημέρα. Έμαθα σε ομάδα τη πόλη κάνουν καλά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Μπορείτε να μου στείλετε πληροφορίε. Ένα μήνυμα αυτό. Και πάμε τώρα στο Θουβού. Καλημέρα! Μα καλά, πέρα από δανεικούς παίκτες, δανείζονται και πανηγυρισμούς. Ανέφερα ότι ο Χρύσανθος, όταν άνοιξε την πόρτα εδώ πέρα του προ στούντιο, μιμήθηκε τον πανηγυρισμό του Ιντέγε Μπράουν μέσα στην Τούμπα με τον σκύλο που κατουράει. Το εξέλαβε αυτό, το δούλεψε στο μυαλό, το εξεργάστηκε και έστειλε το μήνυμα αυτό. Λέει δανείζονται και πανηγυρισμούς. Τεράστια μηνύματα στα οποία καλύτερα να απαντήσει ο Chris Chalt. Ο αρχηγός του All About Foss. All About Aris. Αυτό, αυτό ήταν αλήθεια. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό ειλικρινά. Σιγά εσύ, ηθικέ. Δεν μ' άρεσε αυτό. Αυτό ήταν χτύπη. Ο αρχηγός του όλα για να δικαιολογήσετε την ανυπαρξία. All about force. Για να δικαιολογήσετε την ανυπαρξία που όλοι οι παίκτες φεύγουν. Δεν μου λες από τη Λεμεσό και έρθει ο Βαδοκλέους. Που όλοι οι παίκτες φεύγουν. Ο Σάλλας της Κύπρου τότε. Που όλοι οι παίκτες φεύγουν. Που ξεπουλάς ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Έχω Βιτόριο. Έχω πίσω. Έχω πίσω άλλο αγόρι μου λίγο. Πάλι. Σταυροπόδι πάλι το πάρω. Μα, τι θα κάνεις? Πάλι σταυροπόδι. Αυτό θα πάρει σταυροπόδι. Είδαξε, πρόσεξε, γιατί πάλι θα δαγκώνεις τα χιλάκια τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο πάλι θα δαγκώνεις τα χιλάκια, έτσι. Διότι, πρόσεξε, διότι τώρα, φίλε, θα αλλάξει η κυβέρνηση. Α, και τι έγινε. Θα δεις τι θα γίνει. Βασίζεις αυτούς. Θα δεις τι θα γίνει. Όχι, εσύ βασιζόσουν σε αυτούς. Όχι, εγώ ποτέ δεν βασίζω. Εσύ βασίστηκες όλο τον χρόνο σε αυτούς. Να σου μειώσω τα χρέη και τα άλλα. Και χρέη, δεν έχω χρέο. Και ελπίζουμε οι κυπριακές ομάδες να τηρήσουν την παράδοση και να αποκλείσουν. Δεν έχω χρέο. Να αποκλείσουν ομάδες. Εσύ έχεις χρέο. Πού ήσουν προχθές το βράδυ, στο Ζαγόρα έγινε χαμός. Του έστειλα μήνυμα, πάρε Τσαλτίδη τώρα. Χαμός έγινε. Δύο παρά. Ναι. Με τον κύριο Γιώργο, σε παραδέχομαι τον Παουκτσί, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, δύο παρά. Διαβάζει παρασκήνια, κάνει. Αυτός που έλεγε το Σεπτέμβριο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα για ΑΕΚ, συνέχισε, ναι. Δεν ξέρω ποιος. Όχι, τόσο το έχει μπει. Ξέρω για ποιο λες. Ψέματα. Απίστευτες γνώσεις στο παρασκήνιο. Απίστευτος. Θα πω μόνο για τον Πάουκ τι είπε. Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Πλάκα, πλάκα. Θα πω μόνο για τον Πάουκ τι είπε. Δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση με τα μετοχικά και με αυτά. Υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα. Διμέρα. Ένα αυτό. Μπράβο. Για τον Άρη. Για τον Άρη. Φεύγει τέτοιο. Είναι στο Open, λέει απλήρωτη, στο Έθνος. Ναι, ισχύουν αυτά. Ας κάνουν υπομονή. Ισχύουν. Υπομονή. Τι υπομονή. Φεύγει οι επιχορηγήσεις, φεύγουν. Και ο ουρανός θα γίνει πιο άσπρο-μαύρος. Υπομονή. Αλλά... υπομονή. Μ' αρέσει η έπαρση. Να περιμένουν η έπαρση να όταν έρχεται η σφαλιάρα. Όταν πας να πάρεις 5.000. Γιατί θα ακουστεί πιο δυνατή η σφαλιάρα. Δεν πειράζει. Έτσι, έτσι. Τράπεζα Κρήτης υπάρχει στην πόλη. Αν αρχίζουν να πληρώνονται για τράπεζα. Τράπεζα Κρήτης δεν ξέρω αν υπήρξε στην πόλη. Υπήρξαν άλλες τράπεζες που άνοιξαν Κυριακή στην πόλη. Ναι, και δεν βγήκε τελικά ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. Γιατί λέτε πάλι την μισή αλήθεια. Άνοιξαν οι τράπεζες και βγήκε Ευρώπη και δεν έπαιξαν τελικά. Έκαναν ό,τι μπορούσαν από εδώ πέρα. Αλλά σου λέει η UEFA, όπα φίλε, πού πας. Πού πας χωρίς αγάπη. Για τον Άρη είπε. Λέει ρε Γιώργο, ακούω εδώ τον Αριανό προηγουμένω που είχε κάποιον Αριανό, α πούμε, ο Γιώργο στον αέρα. Λέει από πού πήρε λέει άδεια. Πώς πήρε λέει ο Άρης άδεια. Πήρε επίσημα λέει από την επιτροπή αυτή που είναι πρόεδρος. Πού λέει, είχε παραιτηθεί ο πρόεδρος. Παίρνεις κάτι λέει από άδεια με υπογραφή. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένος και εσύ. Τώρα και είναι ο Ζώης, ο Στεφανόπουλος έφυγε, δεν υπάρχει δεν λέει. Δεν παίρνει από αυτή. Είδες πόσο άσχετοι είστε. Και όταν είστε άσχετοι. Περίμενε, βγήκαν τρεις Αριανοί. Όταν είστε άσχετοι και εσείς και αυτός και οι Αριανοί. Ναι, όλοι είστε άσχετοι. Εγώ δεν. Και εσύ, γιατί το αναπαράγεις τώρα. Το αναπαράγεις. Ρωτάει. Και δεν λες εξ αρχής. Είναι βλάκας. Είναι βλάκας. Εσύ είσαι ο βλάκας. Το λέω για να απαντήσει. Όχι, όχι. Όταν είναι να πάω, μια χαρά να παράγει. Περίμενε. Περίμενε. Μην τζιτώνεις. Είστε άσχετοι. Είστε άσχετοι και εσύ. Βλάκας είμαι εγώ τώρα. Εγώ το λέω για να απαντήσει αυτός. Είμαι βλάκας. Βλάκας εγώ. Και γιατί δεν απαντάς εσύ. Δεν ξέρει. Εγώ δεν ξέρω, δεν το χωράφι μου αυτό, ρε φίλε. Είναι αβαρχίδα του ρεπορτάζ του Άρη. Από πού παίρνουν άδεια οι ομάδες. Άσχετοι όλοι. Άσχετοι. Που βγαίνετε και κάνετε και τους έξυπνους. Εμείς είστε άσχετοι. Smart. Κάνετε και τους έξυπνους. Λες άσχετο άνθρωπο ο οποίος διαβάζει παρασκήνιο και παραγωγικά και κράζει και την κατάσταση στον ΠΑΟ. Γεια σας, ρε, καιρό τώρα. Έτσι.
32 ώρες τη μέρα. Ωραία. Το λες άσχετο. Ωραία, θα κρατήσω μια πισινή. Ναι. Υπό ποια έννοια θα την κρατήσω την πισινή, θα καταλάβεις. Ναι. Ότι μπορεί να μην τα είπε έτσι ο άνθρωπος. Και όχι. Εσείς, επειδή είστε εσεί άσχετοι. Τα είπε, όχι, όχι. Μην ξέρω πληθυντικό, αυτό ακούει. Τα είπε. Για πες τι είπε λοιπόν. Του την έπεσε ένα Αριανό μόνο. Από πού πήρε άδεια ο Άρης αφού είχε παραιτηθεί. Ποια είναι η επιτροπή που ήταν ο Στεφανός πρόεδρος και τώρα είναι ο Ζώης. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μπράβο. Αλλά λες εσύ δεν είναι από αυτήν την επιτροπή. Βλάκες. Το είπε αυτός. Ότι δεν. Άσχετη. Stupid. Ωραία. Ποια είναι η επιτροπή. Το είπε μετά. Αδειοδότης της ΕΠΟ. Το είπε. Το είπε. Ωραία, πήγε το είπε. Επάνω το είπε. Τότε και αφού κάτσε. Δεν γίνεται, ωραία. Αφού το είπε. Αφού το είπε, ρε φίλε, πώς μου λες ότι αφού παραιτήθηκε, πώς πήρε από αυτή την επιτροπή. Άρα πέταξε μια μπουρδα. Έπιασαν κάτι άσχετη σαν και σένα. Το κράτησαν και μετά το άλλαξε. Την αδελφή του Καρυπίδη, πώς τη λέει στο μικρό. Σταμάτα, μην πας από θέμα σε θέμα. Ρωτάω, δεν ξέρω το όνομά της. Μην πας από θέμα σε θέμα. Κέλλη, πώς. Λοιπόν, πες. Πες, άσχετε, πες. Αγόρι μου, ο Ζαγόρας και άλλοι 15 Αριανοί δεν του απάντησαν. Τους λες όλους αυτούς. Ο Ζαγόρας δεν απαντάει ποτέ σε κανέναν. Γιατί αυτή είναι η εκπομπή του. Ο Ζαγόρας θα πάρει και τον πει και το λέει κάποιος. Γεια σου Νίκο, ναι. Τι κάνεις, καλά είσαι, θα του λέει, καλά είμαι. Θα πρώτα απ' όλα ξέρεις τι κάνει ο Ζαγόρας, βάζει κάποιους να μιλάνε τρία άτομα, ας πούμε, τη συνόρα στον αέρα, φεύγει, πάει στο ΑΠΦΑΜ, γυρνάει. Στο ΑΠΦΑΜ, να, στο ΑΠΦΑΜ, ρε, στο ΑΠΦΑΜ, ρε, αυτό μου ήρθες, ρε παππού, περίμενε, ρε άσχετε. Τι άσχετε, ρε, δεν το απάντησε κανένας πως πήρε άδεια. Όσο για αυτούς τους βιντεομπεμπέδες που σου βάζουν το βούτυρο στο τόνι πάνω. Είναι ελεηνή και μόνο που η μπουκιά που βγαίνει έτσι με τη μερέντα και το βούτυρο, μια αναγούλα και μισή. Και σήμερα το πρωί τι έφτασε. Μπορούμε να τελειώνουμε το θέμα και να πηγαίνει στο κομμάτι. Φετούλα ολική, βουτυράκι και μαρμελάδα βερίκοκο. Ωρε φίλε, μαρμελάδα βερίκοκο. Κάνω εκπομπή με δύο καθυστερήματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Με δύο καθυστερήματα. Όχι, μια ερώτηση μόνο. Μια ερώτηση και μετά συνεχίζει. Μια μικρή παρένθεσούλα. Θα φέρω άλλον. Θα φέρω ένα καθυστερήμα. Σε ρωτάω. Χρήσανδε. Ναι. Τη μερέντα. Άντρος μερέντα. Έτσι μπορεί να μη σου αρέσει. Βρε καθυστερημένε, τι σχέση έχει αυτό τώρα. Βάζει και βούτυρο στο ψωμί. Σε ρωτάω, ρε φίλε. Ναι ή όχι. Η Χρυσάνθη τέτοιο 9 χρονών. Ναι ή όχι. Η Χρυσάνθη το πρωί με αυτό ασχολιόταν. Με τη μερέντα. Βάζει. Λες αλήθεια. Με τη μερέντα. Πώς την τρώει το κοριτσάκι. Με σχέτη μερέντα. Πάρτα σλαμά. Πάρτα σλαμά. Το κοριτσάκι δεν ξέρει. Πέφτει κοριτσάκι. Δεν ξέρει. Μικρό είναι, θα μεγαλώσει. Καλά, εντάξει. Μου ζήτησαν πάλι. Γίνεται για 30η φορά τελευταία 15ετία. Παοκτσίδε όταν πηγαίνει το θέμα στην Αγαρνία. Ρε βλάχο Παοκτσί που κατέβαινε τώρα. Έκλεβε σούπερ μάρκετ τώρα που μου βάζει και βούτυρο πάνω στο ψωμί και μετά μερέντα. Η Κατερίνα βάζει. Υμνό Κατερίνα. Και η πεθερά μου βάζουν βούτυρο. Υμνό πεθερά! Και τα παιδιά όλα βάζουν χωρίς βούτυρο. Εμείς είμαστε με την next generation. Άκου λίγο λοιπόν. Δεν υπάρχει μερέντα χωρίς βούτυρο. Περίμενε λίγο. Άκου να σου πω εγώ που ξέρω γιατί αυτοί είστε άσχετοι όλοι. Η μερέντα είναι χωρίς βούτυρο. Άντε μπράβο αγόρι μου γλυκό. Γιατί αλλοιώνει τη γεύση της μερέντας. Έτσι. Βούτυρο μπαίνει με τη μαρμελάδα. Το κάνει σαν τούρτα. Μερέντα με βούτυρο γίνεται σαν τούρτα, σεβάστε. Σαν τούρτα θα γίνει τα μούτρα σου και φαλιά σου. Αναμειγνύεται το βούτυρο, φίλε με σταμάτησαν χθε. Μιλάμε για μια αναγούλα και μισή, έτσι. Πώς φαίνεται. Σε νησί να βρεθώ να βαγώ, να πέσει μπρόκολο, τζιν τόνι και μερέντα με βούτυρο. Τώρα καταλαβαίνω. Κλείνω ράγο στόμα, βουτάω με βούτυρο. Τώρα καταλαβαίνω γιατί η Βικτόρια σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε. Γιατί ενώ μιλούσατε για τον Μπάοκ να παίρνει το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε, άρχισαν τι μερέντε. Μα εσύ δεν θα βάλει το χέρι στο γλυκό, ρε φίλε, σαν Άρης, κατάλαβε. Οπότε μου ήρθε η μερέντα, κατάλαβε. Λοιπόν, τέλο η μερέντα Παναγιώτη. Ανησύχησαν Αριανοί. Απάντησε για το συγκεκριμένο. Επιχείρησαν να το απαντήσουν. Τέσσερις Αριανοί. Κανείς δεν μπόρεσε. Τι να απαντήσει. Στέλνω στο. Αφού δεν ξέρουν την ιδέα. Στέλνω στο Ζαγόρα και του λέω. Ξύπνα Τσαλτίδη. Δεν κοιμόμουν. Δεν λέω ψέμα να ακούει ο Γιώργος. Του το έστειλα 2 παρα 20. Και ο Τσαλτίδης θα παίρνει η Μάρη να απαντάει στον οποιοδήποτε λέει οτιδήποτε. Τι έγινε προχθές απόγευμα. Δεν το πιστέψει. Θα μου πεις ότι λέω ψέματα. Πήρα τηλέφωνο του Τζαλτίδη. Ναι. Απάντησε. Δεν απάντησε ποτέ. Δεν απάντησε ποτέ. Λοιπόν. Οπότε κάλυψε. Στείλε μήνυμα. Λέει δεν είναι δυνατόν να πάρεις άδεια. Ξαναπαράγεις. Αναπαράγεις πάλι την μπουρδα. Σαν ο Προκόπης Παυλόπουλος χωρίς την υπογραφή του να περνάει νόμος του κράτους. Πόσο ανούσια συζήτηση κάνεις όταν λέει μια μπουρδα. Άρα πήρε. Ο Παοξής. Τι άρα πήρε, ρε. Κάνετε κουβέντα και μιλάτε για ένα θέμα. Για μια επιτροπή η οποία δεν είναι αυτή που δίνει τις αδειοδοτήσεις. Ο Γουίλι είπε ότι η υπογραφή από κάτω έβαλε ο Γιώργος ο Ζώης. Ο διάδοχός του. Και λέει, βλέπεις, λοιπόν, λάθος κάνεις. Δεν υπάρχει, λέει αυτό. Η άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως και όλων των ομάδων που πέραν, το παίρνουν τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, λοιπόν, τότε πήραν όλες οι ομάδες με ζώη. Όλες. Τότε. Τι πήρες τώρα την άνοιξη, μέσα άνοιξη, τι πήρες. Από την ΕΠΟ.
Αυτή που πήρε και ο ΠΑΟΚ. Αυτή λέει ότι στον Άρη δεν ισχύει. Γιατί? Είναι λέει από κάτι που δεν έχει υπογραφεί στην ουσία. Και στον ΠΑΟΚ τι ισχύει, αφού είναι η ίδια η επιτροπή. Είναι ΠΑΟΚ, άλλο αυτό. Α, είναι ΠΑΟΚ. Όχι, εμείς είμαστε κύριοι. Ρε μπούφι. Νομοταγής πολίτες. Είναι επιτροπή τη ΕΠΟ. Η οποία στη συνέχεια, πρόσεξε λίγο, για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη υπάρχει και έλεγχος από την UEFA. Ναι. Ναι. Άντε να δεχτώ εγώ ότι στην Ελλάδα κάνεις μαμουνιά. Και στην UEFA κάνει τόσο ισχυρό ο Καρυπίδης. Και στην. Κάσε που βρήκε την κλήρωση. Το είδες αυτό. Για τον Γιώργο τον Αργιανό, για τον Γιώργο τον Αργιανό που λέει να μεγαλώσει λίγο το γήπεδο του Άρη, να δώσουμε τα σπίτια πίσω από τη θύρα 3, α πάρουν κάπου αλλού αυτή κτλ. Α, τώρα είναι καλά για τον Άρη. Και επειδή το λέει ο Γιώργος ο Αργιανός. Και εσύ είσαι ο Μάριος ο Ερεκλήτης, εσύ είσαι ο Χρήστος ο Αργιανός, δεν κατάλαβα. Και τι είπαμε εμείς να μεγαλώσουν, να φύγουν. Όχι, που λέγατε τα παιδιά από το σχολείο. Καταρχήν αν είναι να πάρουν τα σπίτια. Αν είναι να πάρουν τα σπίτια πίσω από το γήπεδο, δηλαδή να γίνει απαλωτρίωση και να πάρουν λεφτά οι ιδιοκτήτες, να γίνει. Γιατί ρε φίλε, γιατί το σπίτι μου, γιατί το σπίτι μου είναι μπορεί εκεί. Να είμαι εγώ 30 χρόνια εκεί και να μην θέλω να φύγω. Φίλε, αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι. Όχι, εγώ το δίνω άμα θέλετε. Το δίνεις, την παροχή. Και από εκεί θα πάρεις. Τι νόμιζες. Μα αυτό είναι το σχέδιο, δεν κατάλαβες. Έχω συνοηθεί με τον Καρυπίδη. Θα πάρει τα σπίτια από πίσω, αλλά πάρει εμείς λεφτά. Το είδες τι έκανε ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Μιλάμε το βράδυ, το βράδυ της Τρίτης. Βγαίνουν 12 και 20 οι πιθανοί αντίπαλοι του Άρη. Οι 7 πιθανοί αντίπαλοι. Τα 6 ζευγάρια και η Κυπριακή. Είναι, 6, είναι τα ζευγάρια και μία Κυπριακή και μία μόνη. Κυπριακή. Είναι, δεν υπάρχει. Φυσικά ο Λίμπερο τα λέει πρώτος. Ιβάν Κάρλο. Εκείνη την ώρα ο Ζαγόρας πανηγυρίζει και τα λοιπά. Τα έχουμε βγάλει πρώτοι πάλι φυσικά. Ναι. Μετά από μια ώρα βγήκανε οπουδήποτε άλλο. Να το για όσους δεν γνωρίζουν είναι η Αθλητική Ένωση Λεμεσού 1930. Μπράβο, μπράβο. Και τα στέλνω στο Viber του Καρυπίδη. Ναι. Ότι έναν από τους 7. Ο Καρυπίδης είναι εκεί. Ναι. Στην Ιόν. Ναι. Και κατευθείαν μου απαντάει. Ενημερώνει ο δημοσιογράφος τον πρόεδρο. Μιλάμε για πιθανά πράγματα. Από Τρίτη πήγε. Φίλε, φυσικά. Μία μέρα εκεί. Φυσικά. Ναι. Το συγκεκριμένο αντικείμενο το ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Καλά, εννοείται, φίλε. Και από τον πρόεδρο και από τον αντιπρόεδρο και από όποιον θες. Μα το ράβουμε εμείς τώρα. Τι γίνεται, ξέρεις καλύτερα για το πώς βγαίνουν οι seed, ήταν seed teams. Πώς γίνεται η διαδικασία, από πού επιλέγονται κτλ. Πότε πήγε στην Τέκη στην Ελβετία, από τη Δευτέρα. Το την Τρίτη. Τετάρτη είναι κλήρωση. Ναι, ρε φίλε, ναι. Την Τρίτη το βράδυ πήγε εκεί πέρα και Τετάρτη πρωί ήταν η κλήρωση. Πότε θα πάει να πάρει το αεροπλάνο το Τετάρτη πρωί να τρέχει στη Γενέβη και στην Ιόν. Και μου κάνει μια απάντηση. Ναι. ΑΕΛ Λεμεσού. Από όλες αυτές, 13 ομάδες είναι. Έχει καλή παράδοση από ομάδες Θεσσαλονίκη. ΑΕΛ Λεμεσού. Αυτό το λέει σαν πρόβλεψη. Ναι. Σαν διέστηση. Του σαν λέω εγώ, ρε. Και το έχει κάνει πριν τη σκηνή και το έχει βγάλει στο story στο Instagram την άλλη μέρα. Πρόβλημα στο Καρυπίδη. Απίθανο. Απίθανο. Χταπόδι. Χταπόδι του Άρη. Η οποία έκανε καλαμπούρι στον τελικό του κυπέλου Κύπρου με τον Αποέλ. Έτσι, μέσα στο σπίτι του Αποέλ. Μου λένε ότι αυτή η κυπριακή ομάδα υπάρχουν οπαδοί της που πάνε στο γήπεδο με του Άρη. Ο Πολ του Άρη, το χταπόδι, είναι ο Καρυπίδη. Πρέπει να έχει. Κι όμως το βρήκε. Μπράβο, ναι. Είναι Λιμασόλ και νομίζω ότι υπάρχει σύνδεσμο του Άρη στη Λιμασόλ. Νομίζω. Νομίζω. Στην Πάφο νομίζω υπάρχει. Ναι, κάπου έχει σύνδεσμο του Άρη εκεί. Έχει, η Σούπερ 3 Κύπρο έχει. Ναι, έχει Σούπερ 3 Κύπρο. Ξέρω αν είναι νομίζω στη... ότι έχει και στη Λιμασόλ. Αν είναι στη Λεμεσό ή στη Λάρνακα. Ναι. Πάω στη Λάρνακα θα παίξω. Αλλά το μάτσα γίνει ναι. Στη Λάρνακα. Εσύ που θα παίξετε εντός. Εδώ καρτιλά θα γίνει. Ε, πού να γίνει. Αυτό τι είμαστε εμείς, αυτό. Τι είμαστε εμείς κρατικοδίαιτες σαν και εσένα. Ρωτάω ρε φίλε, θα γίνει χαριλάου. Εσένα που θα γίνει που θα έπαιρνε στην Ελλάδα. Όπου το θα παίξω. Έλα χαριλάου. Καναπέκτα πάρει ή μόνο θα πουλά. Να παίξει, θα πάρει μόνο θα πουλά. Το ξεπούλημα του Καντουρί. Ποιο... Καντουρί και. Καλύτερη και φίλε, καλύτερη. Έχασα δρομολόγιο, θα τον πήγαινε στο αεροδρόμιο. Εγώ τουλάχιστον τον Καντουρί, ξέρει. Ε, πε μου λοιπόν κάτι άλλο. Πες μου κάτι άλλο. Ό,τι πιο άχρωμο ένα ολόκληρο χρόνο διαβάζω το πρόμο του Κουλούρη. Ο αυτό ο Κουλούρη, εκείνο ο Κουλούρη. Πε μου για ποιο λόγο δεν τον κρατά το παιδί. Αφού είναι ο πρώτο σκόρερο, ο καλύτερο, ο ένα. Δεν το κρατά το παιδί. Τέτοιο παίκτη δεν υπάρχει κτλ. Πες ότι τον έκανες πρόβλημα και δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να στην Τουμπάρα να τρέμουν τα ποδαράκια του φίλε. Για πρόβλημα ενώ την Τσούμπα Ακμον δεν τρέμουν. Δεν τρέμουν, φίλε, φάνηκε. Και τα τρία ποδιά δεν τρέμουν. Αφού τρέμουν τα ποδαράκια του, πώς το πουλάς εκατομμύρια και τέτοια να πάει στην Τουλούς να μην τρέμουν. Ας πάει που θέλει. Κάνα παίχτη θα πάρεις. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μάστε. Παρόλο που. Γιατί φοράει γυαλιά η Λίου μέσα στο. Έλα από εδώ, δεν μπορώ αυτό. Δεν μπορώ. Η Αναστασία είναι Λάμπα ωραία, είναι... Αντιλαμβάνομαι τώρα για ποιο λόγο. Στα ντουζένια της. Σε μερικές περιπτώσεις ήσουν άνετος, ναι. Γιατί από εδώ ναι. Έχεις καλύτερη φορά σώματος ναι. Και του κεφαλιού ναι. Και είναι πιο καλά. Από εδώ θα κάθομαι στο εξής. Κάτω από το air condition. Τότε θα μικρύνω εδώ τα γραμματάκια. Καλό δεν διαβάζουμε εμείς τα μηνύματα όπως θέλουμε. Μα έτσι κι αλλιώς εσείς τα διαβάζετε. Τι λες. Τι λες.
Χορηγούς έδωσες. Χορηγούς. Λοιπόν, ξέρεις ότι έχουν μόνο, πέντε χορηγούς εκεί πέρα, έξι. Μόνο ένα αλήτικο. Πληρώνουν οι άνθρωποι. Ένα ξέρω, νέο αλήτικο. Ξέρω, Παναγιώτη, γιατί έχω φέρει τους τέσσερις. Μπράβο, ωραία. Ένα νέο αλήτικο. Κατάλαβες. Ένα νέο αλήτικο πρόστιχο μήνυμα του 164 του Παοξή. Και κατάλαβε και θα καταλάβει λίγα συντόμω ακόμα περισσότερα. Ιβάν λοιπόν, Κάρλος έρχεται. Ρούμεν! Περίμενε, βρε, το 164 όχι, το μήνυμα. Προηγεί το χορηγό. Βιομηχανία παραγωγή δομικών υλικών. Ρούμεν. Μπορείς να επιλέξεις την ακριλική κόλλα πλακιδίων Keramicol και για τις ειδικές εφαρμογές την ακριλική κόλλα Panther Α500 Super, τη μοναδική με χαλαζιακή άμμο. Πού βρίσκεις τη Ρούμεν? Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. 2310 719 229 το τηλεφωνάκι και για να ψαχτείτε με τα προϊόντα κτλ. Rumen.gr. Για να μην μπερδεύεστε, είναι R-O-U. O-U. Rumen. Μην βάλετε μόνο U. Ναι, γιατί ακούγεται όντως. Σε αυτό καλά, ναι. R OU, rumen.gr. Επίσης μαζί μας, σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής, Injection Service, Παναγιώτη. Μπράβο. Απόλλως 18. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Απόλλως 18 στην κάτω τούμπα, όπως λέει και ο Παναγιώτης. Στον κήπο του καλού δηλαδή. Και στο ίντερνετ βρίσκουμε injectionservice.gr. Εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου σου. Νέες ανακοινισμένες εγκαταστάσεις. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού. Τα γνωστά και ως. Μάριε. Τσίψι. Ό,τι λέω, Μάριε, πετάγεται αυτός. Γιατί είναι φίλε. Λοιπόν, και επίσης μαζί μας ο Mr. Gold για να φάμε μια ωραία πιτσούλα που ταιριάζει τώρα το καλοκαιράκι με μια ωραία μπυρίτσα. Τρεις πίτσες κανονικές 78 εκατοστά, μόνο 10,50. Ο Mr. Gold που βρίσκεται. Σικές Μεσολογίου 2, λίγο μετά το κήπεδο του ΒΑΟ, 62-85-86 για τις παραγγελίες. Πάμε, Μάριο, τώρα. Όταν επιστρέψουμε, τα μηνύματα του 2-11, Νίκο, και τα δύο θα διαβαστούν. Είσαι ο μόνος που απαντάει στο θεματάκι μας. Να είσαι καλά. Τι θέμα βάλεις? Διαβάζω απλά το 164. Το θεματάκι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ιαν Άντερσον στο διάλογο. Ναι. Θέλουμε το πιο έξυπνο, ένα αποσπασματάκι από το διάλογο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ιαν Άντερσον, τον Τζέφρο Τάλ. Remake της ταινίας Μάντεψε τι κάνω τα βράδια. Θα γυριστεί στην Ολλανδία. Στο ρόλο του ψάλτη, ο κύριος Σάβας, λέει ο προκλητικός Παοξής 164, σε όλα γενικά εμπλέκει τον Άρη με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πνεύμα. Αυτή είναι η προπαγάνδα και αυτό είναι αυτό που έχουν εντολή να κάνουν κάποιοι συγκεκριμένοι. Τώρα δεν ξέρω αν η θέση που έχει πάρει στα VIP έχει αντάλλαγμα αυτό. Μπορεί να έχει αυτό. Αντάλλαγμα. Δεν είπε ότι βλέπετε από, το VIP, από τα VIP τα τέτοια. Το βαρύνει. Α, το είχε πει αυτό. Ναι, μπράβο, έχει πει. Ναι. Δεν ξέρω αν το αντάλλαγμα είναι αυτό. Γιατί βλέπω ναι, ότι, καλά λες. Ότι στηρίζει και όλη την εκπομπή. Άρα, έμεσα, Μάριε, παίρνουμε και εμείς ένα κομμάτι. Με τα μηνύματα που στέλνουμε. Ωραίο, σωστό. Το λατρεύω. Εγώ το λατρεύω. Πώς θα μην το λατρεύω. 164 είσαι που λένε. Μάριε, ο λοιπόν, Ηρακλής που θα παίξει. Σε λίγο μηνύματα. Ο Ηρακλής κυνηγάει αγόρι μου τώρα άλλο από χωριό τη Κέρκυρα. Αφημί. Θα γίνει σκηνικό εκεί πέρα. Με αργότερα. Χωριό τη Κέρκυρα. Δηλαδή θα λέγεσαι. Κρόνο. Αεποντίον Κατερίνα. Κρόνο Αργυράδων Κέρκυρα. Δηλαδή θα λέγεσαι Αεποντίον Κατερίνης, ο Ηρακλής 1908, Κρόνος Αργυράδων Κέρκυρας. Ναι. Όλο αυτό θα λέγεσαι. Γιάννης Καραϊσαρλής έχει κάνει στην ουσία ανοιχτή. Και πού θα παίζει, αυτή η Μάρια? Τα εντός στην Κέρκυρα. Όχι, δεν καταλάβεις. Θα με στέλνεις εκεί. Όχι, πού θα παίζει, σε ποια κατηγορία? Τρίτη κατηγορία, στην Αργεντινή λίγο. Τι εννοείς τρίτη κατηγορία, Μάρια? Δηλαδή θα ξεφτυλιστείς τόσο πολύ για να παίξεις πάλι τρίτη κατηγορία. Football League. Εσύ, τα εντός έδρας θα είναι στην Κέρκυρα. Δεν πεθαίνει ο Ηρακλής. Μάριε, σε ενημερώνω ότι με αυτά που κάνετε το σκοτώσατε εσείς στο Ηρακλή στο τέλος. Δεν πεθαίνει ο Ηρακλής. Γιατί αφού σε μαχαίρωσαν. Ο κόσμος. Αφού το δέχεστε αυτό το πράγμα. Θα πάμε, Σωτήρη. Αφού σε μαχαίρωσαν, τα βγάλαν όλα έξω τρεις φορές. Όχι τέσσερις, τρεις φορές. Ναι. Σε διέλυσαν, σε κατακρεούργησαν. Ναι. Πήγες στο τέλος και έβαλες ένα πιστόλι και το κάνεις μόνος σου. Είναι ανεκδίκητο αυτό που γίνεται. Απορώ πραγματικά. Ναι. Απορώ. Με αυτό απορείς? Με αυτό όχι μόνο απορώ, αλλά κάνω και κάτι άλλο σε ονό. Είναι των πατάρων σήμερα. Παιδιά, αυτά σε λίγο επιστρέφουμε και με ανοιχτές γραμμούλες. Πού βρίσκονται οι πατάρες? Μεθοδίου πατάρων σήμερα. Ο Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη δίνει μια απάντηση. Θα την ακούσουμε μετά το break. Μια γραμμή ας έχουμε. Καλημερίζουμε την οικογένεια του φίλου μας του Πάνου που μας ακούνε, ένα σκαλάρε Πάνου, ο οποίος χθες με ενημέρωσε για τον goalkeeper της Αγγλίας, τον Henderson. Έχει αφήσει καταπληκτικές εντυπώσεις με την εθνική Under 21. Είναι goalkeeper της United, δανεικός στην Sheffield Wednesday. Γιατί μου στέλνει μήνυμα χθες Henderson, λέω τι λέει, Henderson, κοροϊδεύει, κάνει πλάκα με τον Άνω, τον άχρωμο της Liverpool και λέω και μετά. Θα το χρειαστείτε για τον κατηγισμό επιθέσεων των αντιπάλων που θα έχετε. Λοιπόν.
Μην ξεχνάτε το βασικό μας θεματάκι, ρε Θουβού, με συγκινείς. Πώς σου ήρθε αυτό? Με συγκινείς πραγματικά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Περιμένει μία γραμμή. Ας περιμένει μισό λεπτό. Βασικό μας θεματάκι για σήμερα. Τα γυαλιά ηλίου ή οράσεως θα πάνε στον Νίκο Πάουκας Βεστοχώρη αν δεν στείλει κάποιος άλλος κάτι πιο ευρηματικό, πιο έξυπνο. Έτσι. Α, όχι, σε τι απαντάει? Για τις πατάρες απαντάει. Λάθος, όχι. Καμία σχέση. Sorry. Sorry. Νίκο, καμία σχέση. Σε άλλο απαντάς. Sorry. Θέλουμε ένα αποσπασματάκι, έτσι, από τον διάλογο που είχαν για περίπου 6-7 λεπτά το βράδυ του Σαββάτου στο Ηρώδιο, backstage, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ιαν Άντερσον, τον Τζεφ Ροτάλ. Μιλάμε για βαθιά υπόκληση σε Κυριάκο Μητσοτάκη. Βρήκαμε κοινό στοιχείο. Λατρεύει και αυτός τους Τζεφ Ροτάλ. Αυτός ή η κόρη του? Πήγε την κόρη του ο Κυριάκος. Πού το ξέρεις εσύ? Ο Κυριάκος τους λατρεύει. Τους λατρεύει. Την πήγε εκεί ως δώρο. Ως δώρο, μάλιστα. Τζεφ Ροτάλ να λατρεύει η κόρη που είναι 22 και όχι ο μπαμπάς που είναι 80, πόσο είναι, δηλαδή θα είναι τρελό. Βέβαια μπορεί να γίνει, αλλά πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Τζεφ Ροτάλ. Εντάξει, οκ. Ανέβηκε πολύ στην τιμή σου ο Κυριάκος. Εντάξει. Έχουμε δύο κοινά λοιπόν. Και ο Κυριάκος γουστάρει βούτυρο μερέντα και γουστάρει και Τζεφ Ροτάλ. Θέλουμε αποσπασματάκι από τον διάλογο του Ιαν Άντερσον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πιο ευρηματικός, ο πιο έξυπνος θα επιβραβευθεί με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από το Opticon Express. Εγκλημάτισα χθες, πραγματικός βλάκας, και ο Παναγιώτης δίπλα δεν με ξύπνησε. Λέγαμε το quiz χωρίς να δίνουμε δώρο. Και μου το έπιασε ακροατής. Και το δίνω και εγώ. Με την Αγγλία χθες δεν λέγαμε τι δίνουμε. Εγώ φταίω. Πάντα δίνουμε γυαλιά. Δεν είναι πάντα. Εντάξει. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, μπορεί να ξεχαστεί. Μεγάλη βλακία δικιά μου. Εγώ βασικά. Εγώ, η βλακία δικιά μου. Εγώ το λέω, εγώ το βάλω. Μεγάλη βλακία δικιά μου, Παναγιώτη. Λοιπόν, 2310 287 888. Πάμε στη γραμμή, αλλά να αφήσουμε χρόνο και για μηνύματα, γιατί κάποια θέλουν σχολιασμό. Πάμε, παλικάρι, καλημέρα. Καλημέρα, Θωμάς Τόντον. Θωμάς Τόντον, πάμε. Κάτσε, το quiz test ήταν με την πενταρά. Ναι, το φιλικό στο Γουέμπλεϊ, ναι. Πάντως εκείνο το φιλικό θυμάσαι ποιοι είχαν καεί, ποιοι παίκτες? Έλληνες ή Άγγλοι? Έλληνες. Οι Άγγλοι τι να κάνουν, αφού δεν πήγαν στη διοργάνωση μετά. Ψυχαίρεσαν την αποστολή. Ναι. Ποιοι Έλληνες. Είχε βγει δεύτερο σκόρ στην πρώτη εθνική ο Φάνης, ο Τζιγιάρης. Είχε παίξει στο Γουέμπλεϊ. Ναι. Και είχε βάλει αλλαγή και τον Κωστή τον Χρήστο. Περίμενε. Ο οποίος... Ο Φάνης μπαίνει στο Γουέμπλεϊ αλλαγή. Ναι. Να αλλαγή. Μπράβο, ρε, φίλε, το έχω ξεχάσει τελείως. Είχε βάλει, δοκίμασε παίκτης τότε ο Αλκέτας. Ναι. Και λόγω της πεντάρας κάποιοι κάηκαν, θέλω να πω. Ναι. Ο Καρκαμάνης βέβαια δεν κάηκε που άρπαξε τα πέντε. Ο Καρκαμάνης θα έπαιζε τέρμα. Περίμενε λίγο. Ναι. Περίμενε λίγο. Περίμενε μισό λεπτό λιγάκι. Εκεί όταν πάνε, πάντα οι εθνικές ομάδες αφήνουν δύο παίκτες έξω την τελευταία στιγμή. Ναι. Οπότε ναι, με τη... Πάντα. Πάντα. Παίρνουν... Αυτό θα πάρει 18, δεν έχει πάρει 20. Μόνο αν κάποιος έχει πάρει ακριβώς αυτούς θα πάνε όλους. Όταν, συνήθως... όταν πάνε μακριά παίρνουν δύο παίκτες, έχεις δίκιο, γιατί μπορεί άλλος να τον πιάσει καμιά... Φέβαια. Ναι. Ναι. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Πάντα κάποιος και κάποιοι δεν μπαίνουν στο αεροπλάνο τελευταία στιγμή. Ναι. Βλέπει Αγγλία, Ντάνιελ Στάριτ στο Euro, για μένα εκεί αποκλείται η Αγγλία. Δεν παίρνει εκείνη τη χρονιά ο Ρόι Χότσον που παίζουμε προημιτελικό με Ιταλία. Έλα, πώς θα κάνει και ο Στάριτ τώρα. Όχι. Σε δαιμονιώδη φόρμα τότε. Ναι, και πονάω μπροστά. Πονάω μπροστά. Με την Ιταλία κάνω 6 κλασικές και δεν βάζω γκολ. Βάζω μόνο ένα. Ναι, ναι. Ο Κωστής πόσο ήταν το 18? Όχι, το 94. Ο Κωστής έκανε ντεμπούτο στο Ηρακλή. Αν είναι σωστά, ναι. Όχι, το 94 είχε καλή ηλικία. Ναι. Σωστά, στο μάτι την ΑΕΚ έκανε τότε με τον Μπούρε ο Κωστής. Το 3-1. Το 3-1. Ματσάρα. Ματσάρα. Ο άλλος παίκτης στη μάση που είχε κάνει ντεμπούτο. 30.000 κόσμος. Ποιος άλλος παίκτης. Ο Κωστής είχε παίξει με τη φανέλα με το νούμερο 3. Το νούμερο 2 στο Ηρακλή ποιος το φορούσε? Τη μέρα εκείνη. Ένα παιδί που δεν ξαναπέξει στο Ηρακλή. Τη μέρα εκείνη. Ναι, τη μέρα εκείνη. Εκείνη τη μέρα έλειπε όλη η γραμμή άμυνα στο Ηρακλή. Όλη. Με το 5 είχε παίξει ο Περικλής από Παπαναγής. Ο Περικλής. Και το 4 φόρτωσε ο Μάλιος. Μπράβο. Να φανταστείς. Ναι, ρε σκύλε. Τρομερές απουσίες ο Ηρακλής. Αλλά τη μέσα και μπροστά ήταν γεμάτος. Διάρη, αυτός έπαιξε μόνο. Διάρη και παίξε ένα παιδί. Ναι. Περίμενε. Μόνο στο μάτς εκείνο. Μόνο στο μάτς εκείνο. Ναι, μόνο σε αυτό. Σε Άδης τέλειωνε το επιθετό του. Ήταν ήδη, ήταν Άδης. Ο Ανδρεάδης. Όχι, όχι. Δεν έπαιξε άλλο. Ο Ανδρεάδης έπαιξε πολύ. Ο αυτοκτόνησε. Ο Βασίλης. Ναι, ο Καρκέδα και γαμού έκανε. Ναι, που αυτοκτόνησε. Ναι, παικταράς. Παικταράς ήταν ο Βασίλης. Του καλύτερου παίκτη βγάλει η ραστίχνη. Έπεσε βούτυξε από τον τέαρτο όροφο το σπίτι. Ναι, παικταράς ήταν ο Βασίλης. Καρφιάδης. Ποιος?
Ζαρφιάδης. Φίλε, ούτε καν το θυμάμαι, σε παραδέχομαι. Εντάξει. Το σημειώνω. Το σημειώνω. Ζαρφιάδης. Και κάτι ακόμα. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι πάω και να κλείσει πάντω τα πρώτα βήματα του Κωστή που έχει την μπάλα, ρε παιδί μου, και ζητάει ένα φάουλ κάπου στο κέντρο. Άντε, ρε Κωστή, πήγαινε να κάνει καμιά κατάληψη. Το τμήμα τη κατάληψη. 89, 90 κάπου εκεί. Υπάρχει. Στην Τούμπα. Μειώνεται 2-1 γκολάρα. Μπροστά είμαι. Ο Αναστασιάδης το βάζει. Στην 4 μπροστά. Ναι. Έλα. Φλατσαριστό, ναι, ναι. Χάσαμε πέναλτι πιο μπροστά. Ναι. 2-1 είχε λήξει. Ναι, 2-1. Ναι, ναι. Μέσα είμαι, ρε. Ναι. Στο μέρο του φιλοξενούμενου, μέσα είμαι. Ναι. Ναι. Μπροστά. Πάμε για το Ηρακλή, μια σπόντα. Ναι. Επειδή πάλι ακούγεται για αφημί και αυτά. Ναι. Εντάξει, παιδιά, είναι εντελώς απαράδεκτο. Αφανίζονται σύλλογοι τώρα, επειδή κάποτε ο Ηρακλής ήταν και είναι και έχει κόσμο. Δηλαδή να εξαφανίσει τώρα το θεσπρωτό ο Ηρακλής. Είμαι μαζί σου. Εντάξει, είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Το έχω σκεφτεί αυτό. Το έχω σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, κάθε ομάδα έχει την οντότητά της. Δηλαδή, επειδή κάποτε ήταν ο Ηρακλής. Αν ο Θεσπρωτός έχει έναν οπαδό, τον σκέφτομαι. Ναι, respect, ας πούμε. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Εξαφάνισε τους πόδιους Κατερίνης, αλλά εντάξει. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εντάξει, έγινε, καλή Θωμά, στιγμή. Με Ζαρφιάδη με διέλυσες. Σε παραδέχομαι. Ναι, πάμε γραμμή επόμενη. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Έλα, ναι, Θουβού είμαι. Ο Θουβού, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Θουβού. Δεν ξέρω αν μας σχολιάσεις το μήνυμά μου, δεν άκουγα τώρα. Όχι, το σχολιάζω τώρα. Στέλνεις μήνυμα και λες. Μάριε, γνώμη για Ντένις Μπέρκαμπ. Ο πιο Βρετανός Ολλανδός πιστεύω. Καλή συνέχεια, Θουβού. Να σκεφτώ λιγάκι για Ολλανδό, γιατί είναι και τεράστια και έχει σε βάθος ιστορία. Ορίστε. Την τελευταία 20 ετία. Πιστεύω ότι έχεις δίκιο. Και 30 ετία. Μην μου πεις τώρα Βαν Πέρση και αυτά εδώ και λέει άλλη κοινωνία. Όχι, τραγικό, όχι. Ούτε για αστείο, ούτε για αστείο. Μάλλον συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, ο οποίος βάζει γκολάρα στον μάτσο με την Βραζιλία, στο 98 στη Γαλλία. Ο οποίος, μισό, να μαθαίνουμε και κάτι. Να μαθαίνουμε δύο πράγματα. Και να είναι μέσα στο πνεύμα. Ναι. Το, γιατί ονομάστηκε Ντένις. Εγώ ξέρω να το πω. Πες το. Πες το. Να αφήσουμε quiz. Πες το, κάνει μπαμ. Γιατί ήταν ο αγαπημένος παίκτης του μπαμπά του, ο Ντένις Λό. Ο τεράστιος Ντένις Λό, αγαπημένος του μπαμπά του. Τι ομάδα υποστήριζε ο Ντένις Μπέρκαμ. Πες το εσύ. Φόλα Τότεναμ. Ναι, μπράβο. Μικρός, με πουλέν του ποιον. Αυτό δεν το ξέρω. Για πες. Γκλεν Χόντλ. Α, εντάξει. Λογικό. Και αυτό λογικό. Αρρώστια. Αρρώστια. Φόλα Βρετανός λοιπόν. Λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου. Φόλα Βρετανός. Τότε σε κάτι ίντερ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω το λόγο. Και δεν πήγε κατευθείαν στην Άρσεναλ. Με Φιωρούτσι διαφήμιση, κάτι τέτοιο έχει ίντερ. Που είπε ο Μωράτη ότι ήταν στη ίντερ αυτός ο φωστήρας. Αν πάει, λέει, αυτός στην Πρεμιέρα και θα βάλει ούτε 5-6 γκολ. Και ο άλλος και βάλει 130 γκολ. Και έκανε ματσάρες, πήρε πρωταθλήματα και κύπελλα. Απλά είναι άδικο. Είναι πολύ άδικο για ποιον. Για τον Νίκο Νταμπίζα. Που έχει κάνει υπέροχη καριέρα στην Premiership, ότι θα μείνει ο Νταμπίζα στην ιστορία για τον γκολ αυτό από αυτή, για τη σκασιά που του κάνει ο Ντένις Μπέρκαμ. Για τον Νταμπίζα είναι άδικο. Νιουκάσταλ σε ένα το παιχνίδι, νομίζω. Ναι, Νιουκάσταλ. Νίκο Νταμπίζα με προπονητή Μπομπ Ρόμπσον, έτσι, για τον αγώνα. Με Μπομπ Ρόμπσον, ναι, βέβαια. Το ντοκιμαντέρ του Μπομπ Ρόμπσον, δεν ξέρω αν το είδατε, το δίνει σε μια φάση πριν μπει στον αγώνα που το κάνει ο Νταμπίζα. Που ξέρω εγώ το μιλάει, του κάνει κάτι για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Εδώ όμω του Βου στην Τούμπα ήταν μέτριο ο Ντένις Μπέρκαμ. Εντάξει, άλλο αυτό. Έχουμε κάποια. Δεν ήρθε, ρε φίλε. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε, ξέρεις γιατί. Ναι, δεν μπαίνει στο αεροπλάνο. Τα είπε όλα ένας Αριανός τότε. Τα είπε όλα ένας Αριανός. Ένας Κολλιός θα το είπε. Φανταστικό. Όχι ο Κολλιός. Ένας άλλος. Ένας άλλος. Ας μην λέμε πίστα, Δημήτρη. Εντάξει, μπορεί να το να παρεξηγηθεί τώρα ο Κολλιός. Όχι, δεν ξέρει, υπάρχουν κακοί. Γι' αυτό και για καλό το μόνο double. Δεν είναι άσχη, κυλοφορούν κακοί. Γιατί ξέρει κάτι, ωραία, να πω στον αέρα που μένεις εσύ, ένας κακός βλάκας Ηρακλειδέας θα υπάρχει. Που μπορεί να σου κάνει κακό. Λέω Ηρακλειδέα. Τι είπε ο Αριάννος τότε. Λέει, θα του κάνω μία ένεση μέσα στα μάτια, υπνοτική, τον σπρώχνουν στο αεροπλάνο και ξυπνάει, λέει, στην Τούμπα και του λέω, παίξε βλάκα, φτάσαμε. Φανταστικό. Πάλι θα χάλανε, ρε, χοροϊδό. Τι θα πήρε, φίλε. Δεν μπαίνω σε αεροπλάνο. Σου δίνω το χρόνο 100 εκατομμύρια και δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Τους δώσαμε δεύτερη ευκαιρία, δεν τους αποτελειώσαμε στην Τουμπάρα και δεν ούτε εκεί τα καταφέρανε. Με το κτέλι της γραμμής πήγαινε. Εννοείται, εννοείται. Φουβού, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Μία παρατήρηση, μία παρατήρηση. Ναι. Παπαδόπουλα δεν ήσουν και δεν ξέρω αν μ' ακούγες. Ο Μάριος λέει ότι τη δεκαετία, ποια δεκαετία, το 80, πήγαινε σε ταβέρνες και έτρωγε και αφού με άκουγε Βοσκόπουλο όταν έπαιρνε στα ψηφοπολία και ροκσέτ. Αρχές 90's, αρχές να είπα, θα το πω μετά γιατί περιμένει γραμμή. Θα το πω μετά. Κλείνω. Μα δεν είπα, γνωστό είναι αυτό. Τι ρωτάω Παναγιώτη. Ναι, καλημέρα. Αφού το έζησα εγώ. Θα το έζησα εγώ. Και είπα και μαγαζί, στον Κάκτο έπαιζε ο Φόρης Σωτηράκης. Τρία κομμάτια ροξέτ το λιγότερο σε 2-2,5 ώρες. Ήταν φόλο Αργεντινή, Μάρια. Ο Φορής. Μπορεί να και Αγγλία. Αλλά Αγγλία σίγουρα. Άρρωστος Αγγλία και Λίβερπουλ. Και Λίβερπουλ. Άρρωστος Αγγλία ο Φορής. Τώρα μπορεί να συμπάρχει και Αργεντινή. Ναι. Μπορεί από. Ναι, είχε κάτι τέτοιου περίεργου. Ναι, ναι.
Με το φόρη κάναμε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την κουβέντα μα που είχαμε στο item στην Μορκεντάου. Ναι. Να μου λέει, θα το πάρει ο φίλο Αργεντινή, θα το πάρουμε. Για ναι, το μπορεί να, του 98. Να είναι και Αγγλία και Αργεντινή. Είναι. Αυτό είναι Λίβερπουλ, τι Αγγλία να είναι. 98, τι σχέση έχει η Λίβερπουλ με Αγγλία. Γραμμή, Σωτήρη, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Παιδιά, όνομα και ομάδα. Ο Αργύρης είναι ο Ηρακλής, καλά είστε. Α, να το σημαίνω. Αργύρης, ο οπαδός του Ηρακλέους. Πάμε, ρε Αργύρη. Μια διόρθωση στον συμπαθέστατο Θωμά Στόουντον. Ναι. Για εκείνο το αλίστου μνήμης μάτς, ο Ηρακλής ΑΕΚ 3-1, ναι. Τρεις παίχτες κάνανε ντεμπούτο εκείνη την ημέρα. Ο ναι. Κωστής ως βασικός, ναι. Και ο Ζαρφιάδης με το Λιόντα αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Α, και ο Λιόντας. Ο Λιόντας μπήκε αλλαγή, ναι. Μπράβο. Μπράβο, ο Ζαρφιάδης και ο Λιόντας αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Ναι. Απίστευτος Ηρακλής. Μπαλάρα, τριάρα στην ΑΕΚ, σε εκείνη την ΑΕΚ. Με παιδιά μέσω όρο ηλικία 21. Με την ΑΕΚ εξαιρετική εκείνο το φεγγάρι. Γενικά, Αργύρι, τα Ηρακλής ΑΕΚ πάντα είχαν και γκολ. Εγώ αμφιβάλλω να υπάρχει Ηρακλής ΑΕΚ που έχει τελειώσει 0-0. Βασικά, πολύ ωραία μπάλα. Και δυστυχώς είχαν πολλά γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δυστυχώς. Στη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε κάτι 3-4-5 εξάρε. Αυτό. Κλάμα, κλάμα. Τραγικό. Με εξαίρεση το 1-3 που έχουμε παίξει μπαλάρα. Που σηκώθηκαν αυτοί όλοι. Και κάτι 2-2 που σκόραρε ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Ξενίδης. Μπράβο. Ναι. Γι' αυτό τώρα αποφασίσατε να μην ξαναπάτε επειδή τρώτε πολλά. Ωραία, ρε Αργύρη. Ναι. Έγινε παλικάρι. Όχι, ρε Χρυσάντη. Όχι, ρε Χρυσάντη. Ρε φίλε, ότι, πάρε μια σωστή ότι... απόφαση για τον Ηρακλή. Εγώ... Κάνε restart ολοκληρωτικό. Ωραία, πες ποια είναι. Να ακούσω λίγο τον Χρήσταθο. Να ακούσω λίγο, Αργύρη, και να σχολιάσει κι εσύ. Δύο υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η μία λύση είναι. Τα πετάς όλα, ναι. Και πας και ξεκινάς από το 0. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς, ξέρω, τρίτο υψηλή. Γιατί έτσι κι αλλιώς, το είπα τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι είναι καλύτερο. Ναι, γιατί το 0 αυτό τι είναι. Γιατί είπα οξύδες όταν είχε βγει ο διαιτητής ο Στράτος, τότε σε εμάς. Ναι. Και ένας άλλος, μη πω το όνομά του, γνωστός. Και είπε, παιδιά, τότε που με ηγούμενους και με αυτά, δεν υπήρχε φως για τον ΠΑΟΚ, σκοτάδι μόνο, τίποτα, φως. Ο Τσακαλέας είχε μείνει 8 ώρες στη Βασιλεία του Ηρακλείου. Έλα, προχώρα, ρε φίλε, είπε σε 9 πράγματα. Ναι. Για πες, του είπανε, δεν είσαι παοκτσής. Η μάνα σου, το σπίτι σου, δεν είσαι παοκτσής. Τον βρήσανε, ναι, που ναι, είπε Μάριε, να πάει ο ΠΑΟΚ. Μάριε, ενώ ήταν στην Αλφα όμως το είπε. Ναι. Όχι ενώ ήταν στη Football League στην τρίτη εθνική. Ναι, αλλά, Χρήσα, και με 18 αφημί. Τον ρωτάς τον να θέλει 10 χρόνια να ανέβει. Περίμενε, γιατί τι νομίζεις, ανέβει με τη Football League από την Κέρκυρα. Ή ανέβηκε τώρα που το έκανε αυτή την ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ. Ανέβηκε. Ανέβηκε. Καλά, άλλο αυτό το δεν ένα έχει... είναι αυτό. Ναι. Το άλλο, ναι, το άλλο που είναι και το πιο εφικτό, εφικτό και είναι καλύτερο. Έτσι. Το οποίο όμως θέλει και δύο Ηρακλειδείς. Ναι. Γιατί δεν είναι, είσαι. Α πούμε κάτι. Δύο Αριανοί υπάρχουν. Ναι. Πέντε Παοξίδες υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε ένας δικός σου. Τι πράγμα, ο οποίος να κάνει τι. Τι. Ναι. Πες. Να βάλει και δύο φράγκα. Πρόσεξε, να βάλει δύο φράγκα. Δεν λέω 10, πρόσεξε. 30 υπάρχουν οι Ηρακλείδες. Αναβίωση. 30 υπάρχουν. Αναβίωση. Απλά έχουν εξαφανιστεί. Άκουσε με λίγο. Κιόλας, είναι πάρα πολύ. 30 υπάρχουν. Κανένας δεν υπάρχει επί της ουσίας, Μάρια. Άσο, το έχουν εξαφανιστεί. Άρα δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι έχω απάντηση. Αναβίωση. Άλλο, υπάρχουν. Περίμενε λίγο. Ο Σαρικεχαγιάς ο Γιάννης, ας πούμε, αγοράζει δύο ΠΑΟΚ. Ο Σαρικεχαγιάς αγοράζει δύο ΠΑΟΚ. Είναι έγκλημα αν μπορεί να αγοράσει δύο ΠΑΟΚ και δεν το κάνει. Ναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Κάτι συνέβη. Ναι, καλά, εντάξει. Κάτι έγινε. Και εγώ μια γκόμενα που με έφτισε, έλεγα. Δεν με ήθελε. Λέτε, γιατί ο άλλος πήγε. Μπράβο, πλατιάζουμε, γιατί είναι ο Μάης Λαμάς. Ναι. Αναβίωση, ναι. Της κανονικής Παϊρακλής. Ναι. Αυτής που πλήρωσε τα χρέη ο Ρέμος, δηλαδή. Ναι. Αυτής μέχρι το 2011, δηλαδή, ναι. Που υφίστατο. Μπράβο. Ναι. Γιατί πλέον, ναι, έχουν αποπληρωθεί τα χρέη στο δημόσιο, ναι, από το Ρέμο. Και αυτό, yeah, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει και δεν υπάρχει στην ουσία, είναι τα χρέη προς ποδοσφαιριστές. Πας λοιπόν στον Γιάκομπ. Παράδειγμα σου λέω τώρα. Δεν ξέρω αν χρωστάς τον Γιάκομπ. Λέει, είπα ένα παίκτη τότε. Τον Πεκταράτο. Πας τον, θα σου πω ένα που υπάρχει σίγουρα, τον Παπασταριανό. Ναι. Και του λες, σου χρωστάω, φαίνεται να σου χρωστάω από τότε 50 χιλιάρικα. Τον περήφανο Γιάκομπ. Ξέρεις ότι δεν θα πάρεις ούτε ευρώ. Το ξέρεις. Ναι. Έτσι. 5 χιλιάρικα. Υπέγραψε μου, 5 χιλιάρικα. Θέλω να αναβιώσω την Παϊρακλής. Ξέρεις ότι δεν έκανα εγώ τα χρέη. Μπορεί να βρεθεί ένας όμως από τους 15, ρε φίλε, και σου πει δεν θέλω. Ρε, θα πας και στους 15. Ωραία, δεν θέλω. Ωραία, μηδέν. Δεν θα το προχωρήσω. Χρήσαντε. Δεν θα το προχωρήσω. Απαντάζει. Αλλά για να το κάνεις αυτό, για να το κάνεις αυτό, πρέπει να υπάρχει βούληση. Πρέπει να υπάρχει αυτός που θα μπει μπροστά. Και πρέπει να υπάρχουν και χρήματα.
Δεν είναι όμως δύσκολο για μεγέθη σαν τον Ηρακλή να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Υπάρχει ένας. Λοιπόν, να σου απαντήσω όσο πιο σύντομα. Και να σου πω για κάτι. Και θα μου απαντήσεις. Και δεν βλέπω, ρε φίλε, και ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν το λέω εγώ. Είναι να το λέω εγώ αυτό. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν 5-10, ναι, δεν ξέρω πόσοι ρακλητές εύποροι. Ναι. Υπάρχουν. Το γιατί δεν ασχολούνται, πρέπει λίγο να το δούμε, γιατί αυτά που έχει περάσει αυτός ο σύλλογος έχει κάνει κάποιους ανθρώπους να μην θέλουν να ασχοληθούν. Αυτό να είναι δικαιολογία μπορούν, ή, κοίταξε, εγώ σαν απλός φίλαθλος από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και έχω φτάσει τα 53,5, βλέπω ότι είμαι... αρχίζω σιγά σιγά να απομακρύνουμε. Άρα λες, ρε Χρήστο, ότι η λύση δηλαδή είναι πόσους ποδοσφαιριστές σου στάει, ρε Μάριο, ρε, 10 είναι, λοιπόν, 11, 15. Και το άλλο, Παναγιώτη, συγγνώμη λίγο, αυτό που είπε, πώς είναι αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά. Παναγιώτη, 30, λέει, 30, αυτό πλήρω, 40, εγώ θα σκεφτώ και λίγο πονηρά, επειδή είμαστε Ελλάδα. Μπορεί σε 5 από αυτούς τους ποδοσφαιριστές να προλάβει κάποιος άλλος και να πάει, γιατί δεν θα θέλει τον Ηρακλή να ξαναναστηθεί. Έλα, να σου πω κάτι. Άκουσε, πες μου το μικρό σου όνομα. Αργύρι μου, αυτό είναι, αυτό που είπες τώρα, είναι για μένα ο βασικός λόγος που είσαι εκεί που είσαι. Τι εννοώ. Ποιος. Ο Ηρακλής κατακρεουργήθηκε όντως. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον Ηρακλή δεν έχει γίνει. Και στον Άρη έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά αυτό που έγινε με τον Ηρακλή δεν έχει ξαναγίνει. Άκου να σου πω όμως κάτι. Δεν ήσουν τελείως άμυρος ευθυνών, ο σύλλογος εννοώ. Έκανες τις κουτσουκέλες σου και εσύ. Πρόσεξε όμως τώρα. Ναι. Πήρες λοιπόν αυτό, ελείψει οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο οράματος, και έκανες ακόμα και φανέλα, έκανες ακόμα και ορόσημο τους τρεις υποβιβασμούς σου με τον τρόπο που έγιναν αυτοί οι τρεις υποβιβασμοί. Και έχεις, άκουσε με, ποια είναι η άποψή μου, ως ουδέτερος, ως απ' έξω. Πολύ διαφωνώ σε αυτό. Και έχεις κολλήσει σε αυτό. Δεν κοιτάς πώς θα βρεις λύσεις. Μένεις στο ότι εμένα με εξέσχισαν, εμένα με διέλυσαν. Πολύ ωραία. Τι έκανες μετά? Καταγράφηκες στην ιστορία. Πώς δεν ψάχνουν για λύση άνθρωποι? Πώς δεν ψάχνουν? Λύση, ρε φίλε. Πού είναι η λύση? Πού είναι η λύση? Μην είσαι στην επιφάνεια στο 80-17. Πού είναι η λύση? Ψάχνει, πώς δεν ψάχνει? Τι ψάχνει, δεν είναι εύκολο. Ρε φίλε, πάνω σε τόση ώρα αυτό πάνω να σε ρωτήσω. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Το λέω και λιποθυμάω. Η ελίτ της Αθήνας. Η ελίτ της Ελλάδας. Έχει οπαδούς 80 εφοπλιστές. Ναι. Εντάξει. Τι εγώ έχω φίλους στην Αθήνα. Τι πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός? 60 εκατομμύρια έχει βάλει. Ψάχνει να βρει το ευρώ στο πάτωμα. Κάνεις λάθος ότι ψάχνει να βρει το ευρώ στο πάτωμα. 60 εκατομμύρια ευρώ έχουν πει. Γελιοποιείται με τον ΠΑΟΚ. Κάνεις λάθος. Εδώ και 3 χρόνια γελιοποιείται με τον ΠΑΟΚ. 60 εκατομμύρια ευρώ έχουν πει. Ο Παναθηναϊκός. Ξαναλέω. Γελάμε εδώ έξω. 60 εκατομμύρια ευρώ έχουν μπει στο Παναθηναϊκό τα τελευταία 2 χρόνια. 60 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. Και τι μπράβο. Γιατί ψάχνει το ευρώ στο πάτωμα? Ποιο ευρώ ψάχνει? 60 εκατομμύρια σου λέω. Μάτια μου, τι μου λες? Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός αγωνιστικά εδώ και 5 χρόνια. Δεν υπάρχει. Είναι όμως εξαφανισμένος. Δεν υπάρχει αγωνιστικά για 2 χρόνια. Τον είναι σφάζει, άλλο Μάρια. Τον καθαρίζει ο Κίζας και τον κάνουν τώρα υπεύθυνο στου παρατηρήσει τη Ιησία. 60 εκατομμύρια. Έγινε προθέσει για σένα θέμα. Έτοιμο το έχω. Επιστρέφει. Ορίονται στο Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτόν που τον πετσοκόβει στην Τούμπα με τον ημιτελικό. Δεν μας τα λες αυτά, Μάρια. Τελευταίος ακροατής σημειώνει. Το ανέδειξε ο χωρίς τυράντες. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, καλημέρα, φίλε. Τριγκαδόρος, ναι. Τριγκαδόρος εδώ πέρα. Πείτε, παιδιά. Ξέρω ότι συμπαθείτε πολύ τον Ηρακλή. Για πείτε την άποψή σας. Για τον Ηρακλή δεν θα πω. Ένας ακροατής σας έχει ένα πρόβλημα. Ναι. Χρειάζεται ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Α, ο 164. Α, λοιπόν, μάλιστα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το επάγγελμά μου, ρε παιδιά, είναι ασφαλιστής. Α, πολύ ωραία. Δουλεύω για την εταιρεία. Ναι, ναι. Δουλεύω στην εταιρεία Mars, ναι. Insurance Ltd. Mars. Λοιπόν, Mars. Και μπορώ άριστα, να του προσφέρω ένα πρόγραμμα ασφάλισης. Ναι, ναι. Μάλιστα... Έχω ασφαλίσει πολλούς στην πόλη μας. Μπορώ να του δώσω και ονόματα για να τους ρωτήσει αν το πρόγραμμα ναι, είναι για καλό. Πείτε Βαρέλα, μας, ναι. Βαρέλα, ναι. Βαρέλα, ναι. Διερήνια. Διερήνια, ναι. Εντάξει. Έχουν αυτό το πρόγραμμα, το πήρανε. Ναι. Το πήραν. Μια χαρά, ναι. Είδες. Και Verblum έχει το πρόγραμμα. Λοιπόν, ο Verblum ήρθε. Μην ξεχάσετε. Το Verblum τον έχω, τώρα τον ψήνω. Α, τον ψήνετε. Οπότε ο ακροατής θα γίνει και αυτός πρωταθλητής αυτό που θέλει να κάνει. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, μην ξεχάσετε την ασφάλεια. Mars Insurance Ltd. Ωραία, Ltd.
LTD. Δεν υπάρχει. LTD. Όχι LTD. LTD. Κλαίω, κλαίω. Η Τρικαδόρο, είσαι υπέροχο. Πε σε χορηγού εσύ για να πάμε σε break. Τι χρωστάμε. Τα χρωστάμε όλα. Repair, είπε. Όλα, πε, repair εσύ. Repair store. Κορυφαίο μαγαζί, κορυφαίο. Εδώ δίπλα είναι. Δίπλα στενό. Βενιζέλου 11 στο κέντρο Θεσσαλονίκη. Βασιλή Όλο 140 και Τούμπα Επιδάβρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο repairstore.gr. Μπορεί να πα εκεί, αν έχει χαλάσει η μπαταρία του Samsung, έσπασε η οθόνη το χάγο κινητό ή αν θέλει να βάλει θικούλα ρε ανθρωπάκο για το πολύτιμο tablet σου. Η λύση, repair store. Repair store. Χα! Έπεσε το κρασί μου πάνω στο χαλί. Τι κάνω, κολοκυθά. Καθαρισμό χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά απορριπαντικά βάρη. Φαντεράκο. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού εντός 48 ώρων, δηλαδή σε δύο μέρες μέσα θα έχουν παραλάβει το χαλί. Ωρών. Ωρών, ναι. Όχι ουρών. Ωρών. Ωρών. Ναι. Το χαλί από το παπλωμά. Κάτσε να το μιλήσω ακαδημαϊκά. Από το παπλωμά σας ή το παπλωμά σας από το χώρο σας. 762-164-CFD. Α, carpets, κολοκυθάς. Και φεύγει το κρασί από το χαλί. Να πούμε και κανένα μήνυμα γιατί θα χρωστάμε και τα σκοτώνουμε στο τέλος και είναι πολύ άδικο αυτό. Sorry, Χρυσανθέ. Το Μάριε, γνώμη για Ντένις Μπέρκαμπ, δηλαδή να διαβάσει. Φίλε, όχι, το είπαμε αυτό, πάει. Φίλε Μάριε, ως γνωστόν, οι Άγιοι και οι Απόστολοι ήταν από διάφορες χώρες πόλεις. Αυτός μάλλον ήταν από το Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας. Εξού και οι Πατάρες. Νίκος Πάουκας με στο χώρι απαντάει στο ερώτημα: πού βρίσκονται οι Πατάρες? Είναι σήμερα Μεθοδίου Πατάρων. Επανέρχεται ο ίδιος και λέει: Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και τις ευχές. Μία ξεχωριστή καλημέρα και στον τεράστιο Χρύσανθο. Νίκος Πάουκ, ασβεστοχώρη, αγνοεί παντελώς τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Λοιπόν, ήρθες μόλις μπήκε. Πάμε στο break. Μάριε, πλέον έχω χορηγό το Άριστον το απόγευμα στο Λαμπαουτάρης, να ακούς. Γιαουρτάκια. Γιαουρτάκια. Αυτή είναι, Γιουβέντους. Γιαουρτάκια. Με τι είναι. Γαλακτοκομικά. Να στείλει. Τι να στείλει. Τους στηρίζω εγώ αυτούς. Τους στηρίζω. Έχω αγοράσει και κρεμίτσες. Ωραία. Θα να σου κάνουμε έκπτωση. Δεν κοροϊδεύω. Κρέμα, έχει κρέμα, ναι. Βάλ και βούτυρο πάνω, κορόιδο. Κρέμα. Συγγνώμη, με ποιον μιλάς, δε φίλε, σου λέω ψέματα. Λοιπόν, ας ακούει ο Χατζημύρος τώρα. Χατζημύρο! Φέρε ένα ριζόγαλο για τον παππού. Ριζόγαλο και κρέμα Χατζινίρο με κανελίτσα πάνω πίσω κολλημένη. Εγώ έπαιρνα όταν δεν ήξερε ο Τσαλτίδης τι είναι το Άριστον. Ντενίρο, Χατζιντενίρο. Δασκαλάκι, με συγκίνησες. Τι θώρα. Βάζανε στον δρόμο Αυστραλούς ή Αμερικανούς, ξέρεις, metalers, rockers και μοιράζανε καρτούλες. For all you open mind people, see you at night at Tithora. Ξέρεις. Και έλεγε, ας πούμε, new metal, hardcore, thrash, punk, ξέρεις. Το θυμάμαι σαν τώρα, φίλε. Ναι. Με το που φτάνουμε την πρώτη φορά, δίνει τέτοιο. Και ήταν το άλλο σωστανόμεσα που έπαιζε πολύ ελληνικό ροκ. Έκανε γιατί τρεις φορές τη βδομάδα μόνο ελληνικό ροκ. Δεν υπάρχει αυτό, με συγκίνησες. Θα έχουμε θεματάκια τώρα μέσα στο καλοκαίρι τέτοια. Θα έχουμε. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Να, γεροί να είμαστε. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Δεν χρωστάμε κανένα μήνυμα. Και είναι και τελευταία ευκαιρία, αλλιώς τα γυαλιά τα παίρνει ο Νίκος Πάουκ ασβεστοχώρη. Νομίζω το αξίζει με την όλη παρουσία του. Έτσι. Και την στάση του και την ευγένεια ψυχής. Έτσι. Που έχει, ξεκάθαρα. Θέλουμε διάλογο ανάμεσα, απόσπασμα διαλόγου, ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Ιαν Άντερσον, τον Τζέθρο Τάλ. Μιλήσαν για περίπου 6-7 λεπτά το βράδυ του Σαββάτου στο Ηρώδιο, μετά το live των τεράστιων Τζέθρο Τάλ που γιορτάζουν τα 50 χρόνια ζωής. FM και ανώμη νηματάκι, αποστολή στο 54-5-26. Ανοιχτές οι γραμμές, έτσι. 2310-287-888. Εδώ ούτε και ξέρεις με ποιο μοιάζει, ρε φίλε. Στην ταινία που έπαιζε με τον... Ντένζελ Ουάσιγκτον. Όχι τον Ντένζελ Ουάσιγκτον, ρε. Θα θυμηθώ και θα σου πω. Στην ταινία που έπαιζε ποιος με τι πώς. Επό και τον ταξιτζή μετέφερε τον Τόμ Κρού συνέχεια από μέρος σε μέρος, παιδί, για να σκοτώνει κόσμο. Έλα. Κολάτερα. Κολάτερα. Κολάτερα λένε το η ταινία, βρε. Την ταινία κατάλαβα, ρε παιδιά. Αυτό λέω. Δεν ακούω και καλά από μέσα μιλάει. Έτσι λέει. Ρε Σωτήρη, τι είπες. Ναι, με τα γκρίζα μαλλιά. Γκρίζα μαλλιά που είχε. Ναι, ναι, ναι. Κολάτερα. Γνωστό ή το πει. Αν το δει, ρε φίλε, θα καταλάβει. Αλλά δείπαμε το. Ποιο, Μόργαν Φρήμαν. Όχι, δεν είμαι ο Φρήμαν, ρε. Ούτε ο Ντένζελ Ουάσιγκτον, ένα άλλο. Ούτε αυτός που έπαιζε 7 ζωές. Θα θυμηθώ και θα σου πω. Ποιον λες εσύ που έπαιζε τον υπηρέτη. Συγγνώμη, ναι. Ο υπηρέτη που δεν είχε γίνει στο μάτι. Όχι, όχι. Στη Θεσσαλονίκη και βάλε σακάκι. Συγγνώμη, αυτός είναι ο Ιντέγε. Ναι. Στο πάμε το πρώτο κομμάτι. Εδώ που βρίσκεται, πού είναι εκεί. Σε αυτή τη φωτογραφία, στην κάτω. Ποιον. Στο Τζάγκο, άντε ο τέτοιο εσύ. Ο Φόξ. Ναι, ναι, αυτό, ναι. Ο Φόξ. Ίδιο, Μάικλ Φόξ. Όχι, Μάικλ Φόξ.
Ναι, ρε, στο Τζάγκο, ναι. Που γυρίζει είναι μαζί του, ναι. Τζάγκο. Ναι. Α, ο τέτοιος, ο... Ναι, ο Φόξ. Το μικρό του απλά. Νομίζω Μάικλ Φόξ. Όχι Μάικλ Φόξ. Δεν στο ρίξε λίγο, ρε Χρυσανθή. Σου λέω, αυτή η φωτογραφία είναι ίδιος, ρε. Παιδιά, να δείτε. Το είδα εψέ το βράδυ. Να το δείτε οπωσδήποτε και ο Χρύσανθος να το δει. Η Αλεξανδράκη, ναι, δεν έχω ανάγκη να κάνω παιδί. Έχω το σκυλί μου. Λοιπόν. Και έχεις το σκυλί σου και εσύ η ίδια λίγο βέβαια. Να δείτε το Λευκό Κοράκι. Υπέροχη ταινία του Ray Fiennes. Είναι η δεύτερη του Ray Fiennes. Δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη. Δεν το πήρα χαμπάρι ότι έκανε ταινία ο Ray Fiennes. Αυτή είναι η δεύτερη τέλος πάντων. Παίζει και ο ίδιος σε ερμηνεία που δεν υπάρχει. Απίστευτη. Είναι η ιστορία του Ρούντολφ Νουρέγεφ. Του περίφημου χορευτή, έτσι. Που έφυγε από τη ζωή, νομίζω, αρχές μέσα 90s. Τζέιμι Φόξ. Πραγματικά. Jamie Fox. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πήγα να πω Τζέιμι. Τζέιμι. Είναι. Τζέιμι. Ναι, αλλά. Τον άλλο Φόξ του λέει. Αυτό με τον λευκό. Τζέιμι Φόξ. Τον λευκό, τον λένε Τζέιμι. Έρι, Μάρλον Μπίσοπ. Known professionally as Jamie Foxx. Jamie Foxx είναι Jamie Fox. Με δύο Eric X. Marlon Bishop λέγεται το ελληνικό το όνομα. Ναι, καλά, ποιος το ξέρει, το ξέρει. Ούτε είμαι. Αφιβάλλω η μαμά του να είναι καλά η γυναίκα. Πήρατε λοιπόν τον Foxx τον ποδοσφαιριστή. Jamie Foxx με δύο X. Μπράβο, καλό λουκαλάκι. Ναι. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Απλά ο Foxx είναι λίγο πιο μακρουλός. Ναι, αλλά σε αυτή τη φωτογραφία συγκεκριμένα που το βλέπω τώρα στο αεροδρόμιο. Ο Ιντέχ είναι λίγο πιο στρόγγυλος. Τι έχει να γίνει εδώ πέρα με τους γύρους και αυτά. Πάμε γραμμή, περιμένει, καλημέρα. Δεν τρώει τέτοια. Ξέρω, ρε, το ξέρω. Δεν είναι τέτοιο. Φρεγό, περιμένω μακάρι να πιάσει το παιδί. Χαζέ. Ναι, καλημέρα. Όχι, δεν είναι τέτοιο το σουλούπι του. Καλημέρα. Πού το ξέρει ότι δεν τρώει γύρους? Πάμε, Ρενταλή, καλημέρα. Ήταν δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Τα ξέρω όλα για τον Ολυμπιακό, αφού είμαι ρεπόρτερ θρύλου. Τώρα, ωραία το ρίξα. Έτσι δεν είπανε. Τούμπα, Μαρία. Ρενταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ, τον ακούμε. Καλημέρα, Ρενταλή μου. Μαρία, για το collateral που έκανε η Γαλλία στην Αγγλία στην Άντρε 21, μίλησε καθόλου? Χθες το είπαμε. Χθες. Ε, το είπες. Ναι. Γιατί το είδα το παιχνίδι και σε έβγαλε τα μάτια έξω κανονικά. Ναι, δεν το είδα εγώ, δεν το είδα, ειλικρινά. Δεν το είδα, φίλε, τι να σου πω. Όχι μέσα στην αιστεία, μέσα από τα δίχτυα, θα πέρασε κιόλας. Ωραία, ας πέσουμε τώρα. Τους περιμένω στους άντρες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, εντάξει παιδί μου, αλλά αυτά τα βλέπεις. Το παγκόσμιο τελικό με μένα δεν το παίρνανε. Που πήγε η Κροατία και είδαμε φιλικό ΠΑΟΚ Αγιοδένδρη. Πάλι ο ΠΑΟΚ. Άσε τα φιλικά. Φιλικό ΠΑΟΚ Αγιοδένδρη, Αύγουστο, πιο ενδιαφέρον έχει. Αν θες να δεις τίτλο με την Αγγλία, πρέπει να πάρεις το μεγάλο Φερνάντο Σάντος προπονητή. Τελείω. Καλό. Πιο καλά να κάνω αποτρίχωση. Μόνο με αυτόν θα δεις. Η αλήθεια είναι ότι θα το πάρει, φίλε. Πιο καλά να κάνω αποτρίχωση, άστο. Ναι, καλά. Όπως δεν δέχτηκες τον Μουρίνιο. Θα το πάρεις και εδώ για τη στιγμή, ρε φίλε, να σ' ακούσω την επόμενη μέρα τι θα λες. Να τα ακούσω πώς θα μιλήσει ο Φερνάντο Σάντος. Θα είμαι μόνο Σκωτία και Ουαλία από, εδώ και από εκεί και πέρα. Το ξαναείπα, πήρε την πιο loser εθνική στον κόσμο και την έχει δώσει δύο τρόπαια. Τι άλλο να λέμε. Ναι. Αυτά. Απλά του έχει τύχει η πιο καλή φουρνιά πέρα ποδοσφαιριστών. Δεν υπάρχει. Απίθανη φουρνιά, έτσι. Καλημέρα, αυτή η Πορτογαλία, εγώ την κατεβάσω. Καλημέρα, Νταλή. Υπάρχει άλλο Σωτήρη? Δεν υπάρχει. Σωτήρη Καναροξέτα, αυτό που ζήτησε εσύ το πρωί, το δυνατό, ποιο μου πήρε εσύ. Ορίστε, συγκάτε look. Να, για σένα με την ησυχία σου. Α, έρχεται ο Ιβάν Κάρλος. Παιδιά, ο Χρύσανθος. Βλέπει γκολ του Ολυμπιακού. Στοπ με το δεξί. Βλέπει γκολ του Ολυμπιακού με τον Ιντέγκη. Προσποίηση, φεύγει. Αυτή η προσποίηση μου θυμίζει του Γουγού στο τελικό Παοκάρης, αγόρι μου. Αλήθεια. Αλήθεια. 33 χρόνια κλειστράς. 33 χρόνια κλειστράς. Αλήθεια είναι, μόνο που δεν το κάνει με το άλλο πόδι. Ναι. Και αυτός πέφτει είναι ο Κατσιαρός. Ναι, σωστά. Παιδιά, ο Χρύσανθος έχει βάλει και βλέπει. Περίμενε, το έχει βάλει. Την ομάδα της καρδιάς του. Δεν σε εκτέλεσε, δεν σε εκτέλεσε. 32 φορές. 32 φορές. Πατάει, το πατάει και δεν το δίνει μία ώρα. Ο κάθετη, με 10 μήναμε. Με το δεξί τέτοιο. Τέτοιο και. Κρακ με εξωτερικό. Και με έξω δεξί. Και με έξω δεξί. Ενώ κατευθείαν ο άλλος θα κάνει με αριστερό. Και πηγαίνει και κατουράει με το δεξί. Τότε που έπαιζε ποδόσφαιρο. Τώρα όμως που έχει βάλει ποδοσφαιρικό καθετήρα. Έχει να παίξει ένα χρόνο. Φιλέ, το έχει να παίξει ένα χρόνο ήταν στην Κίνα. Αυτό εννοείς έχει να παίξει ένα χρόνο. Ήταν στην Κίνα που είχε με 12 εκατομμύρια. Εκεί τρώγε σκυλιά. Σαν τον Μπρίγιοβιτς δηλαδή. Κάτσε, εκεί έπαιζε ρε παιδιά, έπαιξε. Όχι, δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε το Πεκίνο. Πήγε, τον έδωσε. Δεν έπαιζε. Άρα, μην του λες έτσι. Δεν έπαιζε κιόλα. Δεν έπαιζε. Εσύ τώρα σε ομάδα όμω δεν ήταν. Τα υλικά σου είναι πολύ καλά προφανώ. Εγώ ακόμη στον Εσχύλο είμαι. Πού το διάβασα. Δελτίο έχω. Το διάβασα αυτό. Εμεί είμαστε σαν κι αυτού νομίζω. Ποιοι είμαστε. Που δεν γράφουμε. Εμεί το γράψαμε. Εμεί το γράψαμε ότι έλειπε ένα χρόνο. Άντε. Ότι δεν έπαιζε ένα χρόνο. Ότι και αυτό είναι το μόνο πράγμα που προβληματίζει και θα δούμε και τα εργομετρικά του. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, πέρα πέρα τη πλάκα. Ήθελα να το ρωτήσω και χθε. Πρώτα υπογράφω το σφαιριστή και μετά περνάει ρεφιλέ εργομετρικά. Δεν έχει υπογράψει ο Ιντερνετ. Δεν υπογράψει. Πρώτα περάσει εργομετρικά και μετά υπογράψει. Α, εντάξει, ναι. Μήνυμα του Πάνου που μα ακούει.
Πάνω να είσαι καλά, παλικάρι μου. Φλεβάρης του 89 στο ΟΑΚΑ. Φιλικό Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Με Μπάρνς και Ρόμπο. Η Ελλάδα με κούτουλα της ΑΕΚ. Ήμουν εκεί, φίλε. Και εγώ πού ήμουν. Ναι. Εγώ μέσα ήμουν, ρε φίλε, μαζί τους. Φωτογραφίες έχω δει. Τρεις μέρες μαζί τους ήμουν εγώ. Συγγνώμη τώρα η ΑΕΚ κάνει. 1-2-0-2, ρε Μάρια. Πρόμο τη φανέλα με αυτούς. 1-0 η Ελλάδα. Νωρίς γίνει το μάτς. 1-0 η Ελλάδα. 1-0 η Ελλάδα με πέναλτι Σαραβάκου στο 1 λεπτό και 31 δευτερόλεπτο. Φεύγαν μπουγκάλια, όχι, θα τα τρώγει. Και ισοφαρίζει η Αγγλία με Barnes, το νικητήριο ο Ρόμπσον. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο, Brian Robson. Νωρίς γίνει το μάτς. Μείον 30 βαθμούς είχε. Παγώσαμε. Πρέπει να είχε όλο το ΟΑΚΑ Ελλάδα-Αγγλία. Πρέπει να είχε, να ήμασταν μέσα. Με τίποτα πάνω από 2.000 άτομα. Ενώ το ποδόσφαιρο. Είναι συνηθισμένο σε αυτό. Ενώ φαντάσου. Το κοινό τη Θεσσαλονίκη στήριξε την εθνική στο 0-3, 45.000 φαντάζομαι. Αυτό τώρα είναι φιλικό, ναι, με Ελλάδα ναι. Χάλια. Κρύο, παγωνιά στο ΆΚΑ, μπάζει από παντού. Οι Άγγλοι τρέμουν οι οπαδοί. Από αυτού που είπα, οι Άγγλοι είναι περίπου 400. 1.400-1.500 Έλληνες και 400 Άγγλοι. Οι οποίοι οι Έλληνες βασικά πήγαν για να βρίσκουν τους Άγγλους. Αλλιώς δεν πήγαιναν. Παναθηναϊκός Σουόνσι ή Παναθηναϊκός Λίμφιλ να γίνει επεισόδια. Με Σουόνσι. Με Σουόνσι, τους περίμενα. Τους κάνανε μεγάλη μαμουνιά εδώ οι Παναθηναϊκοί. Ναι, πολύ ύπουλο. Ναι, ναι. Και τους περιμέναν εκεί απάνω. Αλλά δεν έγινε πολύ. Είχε πολλή αστυνομία. Ναι. Πάρα πολλή αστυνομία. Ναι. Και μυστική αστυνομία και τέτοια. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Έμαθα σε μια ομάδα της πόλης μοιράζουν διακοποδάνεια. Ένας γνωστός μου, Ουκρανο-Ρωσο Πόντιο Αρμένιος Χατζερίντης και ένας Βερμπλουμπλουμπλουμ. Τσαλακώσαν από 1 εκατομμύριο. Πού να στείλω να πάρω κι εγώ. Πήγαινε. Ξέρετε τίποτα. Έχει διακοποδάνεια. Διακοποδάνεια. Εγώ θέλω να πάω. Τρέξτε. Πού έχει. Πού να τρέξουμε. Μικράς Ασίας. Μικρά. Κάφη στην παλιά μας γειτονιά εκεί πέρα. Ναι, εκεί έχει. Χαμπάρι δεν έχει. Πήγε στο βαθύλακο εσύ. Και έχασα το διακοποδάνειο. Μην κοιτάξει. Ο Χατσερίντη πραγματικά είναι διακοποδάνειο. Πραγματικά. Πώ το λένε το παλικάρι μου. Κώστα. Κώστα, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι, ναι. Πραγματικά διακοποδάνειο. Δεν διέπρεψε όπως ο Αγαθοκλέος του 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ δραχμών. Έτσι. Σκοράρει μόνο με εμάς. Ο Σάλας της Κύπρου. Καρτατζόγλιο, ναι. Το πιο ακριβό γκολ στην ιστορία του Λουκάνου. Ούτε είναι Βερετένικο, βρε φίλε. Πεχτάρα. Το ρώσικο κανόνι. Γραμμή, πάμε, καλημέρα. Με ποιον έβαλε γκολ. Βερετένικο. Ναι. Όχι. Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. Στα playoff. Ο Κουλούσκεβης είχε βάλει πολλά, ρε φίλε. Είχε βάλει. Είχε βάλει πάμε ναι. Γραμμή, καλημέρα. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα, παλικάρι. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, καλά. Μια χαρά. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. No name. Ο Νόνι. Βερετένικο, αυτό θυμήθηκε σε αυτό. Ποιον? Και εσείς, Χρήστα, δεν είχατε φέρει και έναν άλλον Ρώσο, ο οποίος δεν έπαιξε σε ένα παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε, κύριε. Όχι, ο Βερετένικο έπαιξε. Ένα. Όχι, έναν άλλον που νομίζω δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι τότε επί Κοντομινά πρέπει να Ρώσο. Όχι, δεν ήταν Ρώσος, ναι. Ήταν Σλοβάκο, ο Σλοβάκος. Ένας μακριμά... Σταθός πρέπει να ήταν κιόλας. Μαγιόροφ, ναι. Ο Μαγιόροφ. Μαγιόροφ. Είχε έρθει μαζί με τον Σάβιτς, μαζί με τον Σάβιτς, ένα Σέρβο που είχε σφαίρα στο πόδι. Μαγιόροφ, όχι Μαγιόροφ. Ο Σάβιτς ήταν που ήταν το πόδι πιο κοντό απ' άλλο. Όχι, είχε σφαίρα στο πόδι. Ήταν ο Γκαρίντζα της εποχής. Τώρα ειλικρινά, εσύ που είσαι και δημοσιογράφος πρώτος. Εκείνη τη χρονιά είναι η μόνη χρονιά που δεν ήμουνα γιατί ήμουνα φαντάρος. Εκείνη άλλο που ήρθαν αυτοί, ο Μαγιόρος και ο Σάβιτς. Άλλο θέλω να σου πω. Το 98-99 δηλαδή, τότε ήταν. Πριν ανακαλυφθεί το ίντερνετ πάντως και το πριν να έχουμε όλοι ένα τεράστιο μεταγραφή και βιντεάκια να δούμε το τι έκανε ο κάθε παίκτης, έπρεπε να μας τα είδατε πολύ παπάρε φίλε δημοσιογράφοι. Γιατί ρε φίλε, γιατί παπά δεν έβλεπες το βιντεάκι. Όχι, εννοεί η παπαλιά που δεν είχε εικόνα. Σε λέω τώρα πριν 15 χρόνια τώρα. 15-16 χρόνια, 17. Yeah. Υπήρχαν βιντεάκια. Όταν πρώτο ήρθε ο Κοντομινάς, σαν υπήρχαν βιντεάκια. Όχι, έχεις δίκιο, έχεις αυτό και δίκιο. Όχι, μετά. Ποιο μετά ήρθαν. Κάτι τον άλλο του Πομίχη στο μεγάλο αυτή τη στιγμή. Εδώ εμείς φέραμε τον κλάδι σαν νέο γκάλι, ρε. Άστα να πάνε, ρε. Τι έγινε, ο Πάπρα, κάνει καμιά μεταγραφή. Όχι, πουλάμε μόνο. Μόνο πουλάμε. Ναι, πουλάμε τρέλα. Στο τσεπάκι τώρα. Στο δεξί τσεπάκι το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πιο πλήρωθηκε, ρε. Τι να πω, ρε παιδιά. Ναι, ξέρω, νομίζω και... Πάντως ο Άρης, του χρόνου εγώ πιστεύω θα είναι στην τριάδα. Το ξέρεις. Με αυτή την ΑΕΚ δεν παίρνει κανένα. Και στο λέω που ξέρεις πόσο δεν σε γουστάρει. Ναι, κάτι ετοιμάζει τώρα η ΑΕΚ. Κάτι ετοιμάζει η ΑΕΚ. Θα πάει καλά. Τι να ετοιμάζει η ΑΕΚ, βρε. Τώρα πλάκα με κάνει. Α, δούμε.
Ωραία. Αυτή μέχρι να τελειώσει το κύπελο δεν κάνει τίποτα. Έγινε νου νέοι, παλικάρι μου. Σήμερα έχει και ωραία γραμμή. Ακούμε καθαρά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Χρήσατε, πάτε να δούμε κανένα μήνυμα. Αν μηνύματα. Χρωστάμε, μήπως. Αν χρωστάμε, πρέπει να έχει έρθει τώρα. Αν έχει έρθει κάποιο, δεν χρωστάμε. Σωτήρι, τι λέει, καλά, Ιζαγόρι. Ροξέτε, βάλε τελικά. Ορίστε, ο 501 λέει. Δεν ήταν διακοποδάνιο. Διακοποέσπα χωρίς διευκρινήσεις χρήσης ήταν. Δεν υπάρχεις. Παοκτσής ο οποίος σήμερα αυτοσαρκάζεται. Λατρεμένος 501. Δεν ήταν διακοποδάνιο. Διακοποέσπα χωρίς διευκρινήσεις χρήσης ήταν. Άρα πάλι τα πήραν από το δημόσιο δηλαδή. Κοινική ομολογία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πότε θα μιλήσουμε κανονικά για ΠΑΟΚ Ηρακλή. Ας Ηρακλή δεν υπάρχει. Να μιλήσουμε αγωνιστικά εννοώ. Κανονικά δύσκολο. Να σχολιάσουμε ρε φίλε λίγο τη δυναμικότητα των ομάδων. Να δούμε τα να τελειώσουμε τα μεταγραφέ και μετά. Είπα πότε. Το πότε είναι και 25 Αυγούστου. Όταν γυρίσεις 22 ημέρες που θα κάτσεις και στην Ολλανδία για το τέτοιο. Μετά πάω διακοπές. Α, διακοπές πας. Μετά θα πάω παιχνίδια εκτός έδρας. Οπότε εμείς θα λείπουμε την έκθεση. Εσύ Σεπτέμβριο. Ναι. Ευχαριστώ. Το βλέπω τον Παναγιώτη με βερμούδα και αντιλιακό στην είσοδο της εκθέσεως. Έλα, πού να πας τώρα, τι να κάνεις. Άσε έξω τώρα. Καλοκαίρι Ελλάδα τώρα. Σαββατοκύριακο. Για να φεύγεις είσαι. Μπορούμε να σου δώσουμε και μια Παρασκευή. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού κάνεις εκπομπή 12 η ώρα να φύγεις. Μπράβο ρε. Πότε φεύγεις, 1 Ιουλίου είπες, φεύγεις. 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου. Δύο μέρες νωρίτερα, μάλιστα. Τρεις μέρες πριν την ομάδα. Θα βάζει τους κόρους, θα ετοιμάζει όλο αυτό. Ποδήλατα, κόνους. 1 Ιουλίου φεύγει η ομάδα, βρε καθυστερημένα. 31 για μήνας. 30 έχει βρει. Άσχετε. 1 Ιουλίου είναι η ομάδα. 30 Ιουνίου σου λέω εγώ. Τι μέρα πέφτει, μία. Δεν ξέρω. Νίκος. Τέρα είναι πρώτη. Νίκος. Άρα. ΠΑΟΚ, ασβεστοχώρη. Κυριακή είναι, άρα. Καβατζώνει τα γυαλιά. Παναγιώτη, θυμίσου τώρα και εσύ με το που βγούμε. Τώρα είναι αυτό. Να πούμε τη Μαριλή, να το τα πάρει το παλικάρι. Νίκος, ασβεστοχώρη. Να είσαι καλά, ρε παλικάρι. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εδώ τι είναι, τι έκανε, έλεγε κάτι. Άκουσε. Εδώ θα σα. Φίλε, πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Φόξ. Μπράβο, ρε Σκύλε. Τζέιμι Φόξ. Μπράβο, ρε Σκύλε. Σε παραδέχομαι. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Και Ρόζε, κλεισέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε σε αυτήν την κατουράει με το Βάτσα. Ναι, ο οποίος με την Τουλούς τι έγινε, με την Τουλούς τι έγινε. Τουλούς παίρνει κουλούρι. Η Τουλούς παίρνει κουλούρι. Ο Αργιανάκι αυτό. Σωτήρης Ασχαλάκης ήταν σήμερα μαζί μας και έκανε τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερο της καρδιάς σου. Με το καλό εμείς τα λέμε αύριο. Αύριο. Πηγαίνω στο Πιπερόν για να χτυπήσω κανένα φαγητάκι της προκοπής. Γεωργίου Πανδρέου 25 ανατολικά. Η πρώην Ανθέων που για μένα ήταν και είναι Ανθέων. Εκεί βρίσκεται το σύνομα γερίο Πιπερόν. Αδέρφια, να είστε καλά. Αύριο μπορεί να έχουμε και καμιά καλή κούτρα δωράκι έξτρα.